Αγάπη, τι έγινε, πώς αισθάνεσαι? Με αισθάνομαι πολύ καλά. Πώς αισθάνεσαι που έχω τρόπο να σε εκβιάζω πλέον? Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Τι δεν σε ενδιαφέρει? Δεν με ενδιαφέρει. Είσαι σίγουρη ότι αν σε πιάσω στο στόμα μου με αυτό το βίντεο δεν θα σε ενδιαφέρει? Δεν έχεις βρει το κανονικό. Σένα είδαμε τη φωτογραφία σου στη φύση. Εσένα λέει. Δεν είδα κανένα μαγιό. Φορούσε, φαίνεται λίγο από το πλάι. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Δεν τις έκανες like, λέει η κοπέλα. Γιατί δεν τις έκανες like? Α, έχουμε τέτοια προβλήματα σε αυτή τη γενιά, ε. Γιατί εμάς μας like. Στέλνει, κάνε μου like. Ήταν το σοκ. Ήταν το σοκ. Ναι, τόσο που με εκβιάζεις, οπότε προχωράμε. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν έχεις βρει το πρωτότυπο που το βρήκα εγώ, γιατί μου το έστειλα και το άκοψα από παντού. Άρα δεν νομίζω έχω δεν έχω το πρωτότυπο. Άσε με τώρα. Δηλαδή, ποιος είσαι, τι σε κάνανε. Καταρχάς, ποιος έχει βγάλει το βίντεο δεν έχω βρει ακόμα. Δεν είναι αυτός που σου είπα. Δεν είναι αυτός. Δεν χρειάζεται να μπιαστούμε τον κόσμο, θεωρώ. Το βίντεο που δίνει συνέντευξη αγάπη Γαβριλίδου στη Σλοβάκια τηλεόραση. Γελάει ο κόσμος. Ναι. Ναι, και είναι και πολύ συγκινήσει, είναι 750, 800 κάπου εκεί. Ναι, ναι, τέλος πάντων, με παγίδες, δεν φταίω. Είναι από τα μεγάλα τα σόγια και στην Κουζάνη. Νομίζω 6 σόγια πρέπει να είναι όλα και όλα. Είμαστε μεγάλα σόγια και. Δεν πρέπει να έχει παραπάνω, δηλαδή πόσο έχει η Κουζάνη, 40.000 κόσμο. Είμαστε 25, είμαστε εμείς. Εντάξει. Ναι, σου έχω πει ότι έχουμε κάνει γιορτή για να γνωριστούμε, σκέψου λίγο. Γιορτή για να γνωριστείτε? Ναι, πριν πολλά χρόνια. Είμαι παιδί εγώ μόνο. Γνωριστήκατε δηλαδή, πώς με έσκατσε κάτι δίμηνο? Εγώ πάλι με τις ίδιες μιλούσα. Ναι. Μια αίθουσα ήτανε. Ωραία. Αυτά. Σημαντικό ωραία παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Σημαντική μέρα για όλους μας. Σημαντική μέρα για την ψυχοσύνθεσή μας. Για όλη τη χρονιά. Σημαντική μέρα για την δομή του ΠΑΟΚ, γιατί κακά τα ψέματα. Μέσα από την συγκεκριμένη πρόκληση περνάνε πολλά πράγματα. Ψυχολογία του νέου προπονητή, FFP, Financial Fair Play. Πότε θα το κάνω αυτό αλλιώς? Αντί για FFP θα πω κάτι άλλο. Ναι. Το ενδεδομένο. Κοντοζυγόνι. Κοντοζυγόνι που λένε και. Στην Κουζάνη. 5.500 άτομα που είναι σόι τη αγάπη στην Κουζάνη. Μια υπόθεση η οποία περνάει από τα πόδια των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Οι οποίοι με αυτό που έκαναν στις καθυστερήσεις του πρώτου αγώνα οφείλουν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό του. Εγώ δεν πάω να το χωνέψω αυτό. 5-0 κερδίσουμε σήμερα. 5-0 λέμε να. Ναι. Λίγο θα βοηθήσει 5-0. Ναι, στο μυαλό μου θα έχω πάλι εκείνη τη συμπεριφορά. Δεν. Θα το έχω. Γιατί μπήκαμε μία εβδομάδα εκνευρισμού και αϊπνίας για αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάω και την καλύτερη ομάδα. Το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι, ξέχωρα το αποτέλεσμα. Χρειάζεται καθαρό μυαλό. Χρειάζεται ηρεμία. Χρειάζονται σωστές αποστάσεις, λίγη φαντασία, λίγα λάθη. Ωραία. Και ένα κοινό το οποίο θα βράζει, όχι από τη ζέστη, αλλά από την διάθεσή του να σπρώξει την ομάδα στην πρόκριση. Δεν θα αντέξω το bullying των άλλων άμα αποκλειστούμε σήμερα. Πω, ναι. Σας το λέω από τώρα, έχω ψυχολογικά προβλήματα, δεν είμαι καλά. Πρέπει να το γλιτώσουμε. Τα είχα και πριν βέβαια. Αλλά δεν είμαι καλά γενικότερα. Αυξήθηκαν τελευταία, ναι. Αυξήθηκαν τελευταία, είναι η αλήθεια. Είναι και μαζεμένα τα πράγματα στη ζωή μου που γίνονται τώρα λίγο. Είμαι σε μια κατάσταση. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν, έτσι λέγεται. Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, μπαίνουμε σήμερα μέσα. Παίζουμε το παιχνίδι μας. Κερδίζουμε τουλάχιστον 2-0. 3-1, 4-2, 5-3, 6-4, 7-5 κτλ. Φαντάζεσαι ότι 7-5, δεν γίνεται. Δεν μπορούν να βάλουν 5 γκολ, δηλαδή βασικά αυτοί. Ούτε σε οικογενειακό δίτερμα, τέλος πάντων. Η Σλοβάκη είναι εδώ από χθες. Γεγονός. Έλα, πες το. Έλα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα προκαλέσουν. Έχουν μια τάση. Ναι, έχουν μια τάση, ναι, σε όλα τα επίπεδα. Αφού έχουν μια τάση. Μπορεί να σου χτυπήσει το ρεύμα. Είναι και μεγάλη αντιπρόσωπη γενικά. Εντάξει, έχεις εξυπέρταση. Ναι. Θα προωθήσεις την εξυπέρταση μάλλον. Ναι. Τέλος πάντων. Γενικά η αντιμετώπιση που είχαμε εκεί δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Είναι η αλήθεια. Γενικά αυτές οι χώρες έχουν να βγάζουν κάτι συμπλέγματα. Δηλαδή τα κατάλοιπα του καθεστώτος παλιότερα.
έχουν έναν ακραίο φασισμό στην κοινωνία τους. Αυτοί οι Ούγγροι, οι Πολωνοί έχουν τέτοια στοιχεία. Λευκορώσοι. Αυτοί έχουν και δικτατορία, εντάξει. Είναι κοινωνίες οι οποίες τέλος πάντων έχουν ένα υπέρτατο εγώ από πάνω τους χωρίς κάποιον λόγο. Όχι ότι όποια έχει λόγο, έχει και λόγο να το κάνει. Η αστυνομία τους, αυτά που έκανε στο πρώτο παιχνίδι, είναι αδιανόητα. Αδιανόητα. Προσέβαλαν ακόμα και τους συναδέλφους τους εδώ. Γενικά, τέλος πάντων, δείχνουν λίγο προβληματικοί οι άνθρωποι. Ας ελπίσουμε ότι και εμείς θα είμαστε ψύχρεμοι, σαν οργανισμός γενικότερα. Απλά αν προκληθούμε, ως όσον αυτόν, σωθεί το. Έχουν ξεκινήσει και αυτή την κουβέντα πολύ με το PAOK TV και με τα δικαιώματα του αγώνα και προσπαθούν να δημιουργήσουν και με αυτό, νομίζω, μια ψιλοένταση. Δεν θα μας πούνε πού θα δίνουμε την εικόνα μας του κάθε βλαχαδερό, κοκκινομάγουλο. Ναι, και τον είναι και με ύφος. Αυτό φούσκωσε, ξέρω εγώ, με ενέσεις. Και τώρα, ας πούμε, ο press officer της Slovan να λέει ότι ελπίζω αυτό να μην περάσει τα ποδητήρια και να επηρεάσει την ομάδα. Γιατί, ρε, δηλαδή. Να τον πάρουμε μεταγραφή για την καταστήση του Κυρκής. Να το πει αυτό, να το εξήγησαμε πέντε μέρες. Πραγματικά, τι να επηρεάσει την ομάδα ότι δεν. Το ότι, ξέρω εγώ, εσύ, είναι απλό. Παίρνει... Δεν θα με δει η μαμά μου. Αυτό. Εντάξει. Η γυναίκα μου με πήρε 4 τηλέφωνα για να πει πώς θα συνδεθώ και δεν με βλέπει. Είναι μαζεμένη με την τούλα, την κούλα και τα σούλα. Για να 5 ευρώ. Αυτό σου λέω. Δεν καταλαβαίνει πώς πρέπει να συνδεθεί, γιατί είναι ελληνικά. Μάλιστα. Το ευχαριστούμε, κυρία Τούλα. Ναι, ναι. Ο Πάκ το site το έχει βγάλει και στα αγγλικά. Α, ναι. Εμένα γιατί μου το βγάζει στα ελληνικά όταν γράφουμε. Γιατί ρε, συμπαίνει στο Πάκ FC. Ναι. Α, και πα English version. Ναι, σου έχει ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα. Ναι. Και σε. Οπότε μπες και τα αγγλικά. Πάω και εσύ. Εντάξει, τώρα οι άλλοι τώρα που η επιλογή της ήταν ή έτσι ή γιουβέτσι και πρέπει να μπει να γραφτεί κάπου, δεν είναι και εύκολο και η Σλοβακία, μην νομίζεις. Ναι, πολύ κουβέντα πάντως. Δηλαδή το είπαν 20 φορές χθες. Και στο μεταξύ μας και επίσημα και στη συνέντευξη τύπου και παντού. Εντάξει, είναι λίγο βλάκες τώρα για να τα λέμε. Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι τσακάλια του μεσού είδαμε γενικά. Ναι, αλλά δεν είναι η εικόνα μου. Είναι μαζί μα. Συνάδελφο. Τέλο πάντων, δεν μπορεί να τα βγάλουμε στο βάθο. Όχι, δεν είναι. Έγινε μια προσπάθεια. Έγινε και προσπάθεια. Ναι, δεν θα γίνει, όχι. Τι με ρώτησε για να κάνει αυτή την προσπάθεια. Γιατί να βγάλει μια προέδρο στο βάθο μα πει. Σου είπα, εγώ ήμουν εκεί και είδα τη βλάκη είναι αυτή. Δεν θα γίνει πάντω γιατί εγώ το συνειδητοποίησα και το άστο. Εντάξει. Μην μπλέξουμε με αυτούς, δεν είναι. Δεν μας ακούει κάποιος από την Σλοβάκικη πρεσβεία. Ξέρεις ποια είναι η μάστερ ερώτησή τους. Γιατί η Τούμπα ονομάζεται Τάφος. Ήταν η ερώτηση που κάνανε σε όλους. Θα το διαπιστώσουν μετά το παιχνίδι κάποιοι. Ήταν η μάστερ ερώτηση, να ξέρεις. Ναι, ναι. Καυτή ερώτηση, δεν ξέρω γιατί. Τους απασχολεί πάρα πολύ. Γιατί τους εξήγησες. Δεν κάθεσα να ασχοληθώ, πραγματικά. Δεν τους εξήγησες ότι ήταν τάφοι εκεί. Δεν ασχολήθηκα, όχι. Άκουσα άλλους δεξιά στερά που το έλεγαν, δεν πολύ ασχολήθηκα, δεν μπήκα στη δικασία. Ναι. Ας το λέω. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση με αυτούς εδώ. Η ΠΑΟΚ έχει βγάλει ανακοίνωση στις 5 να ανοίξουν οι πόρτες της Τούμπας. Ναι. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Έχει σημειωθεί sold out. Αυτοί έχουν πόσο κόσμο θα έχουν. Αυτοί λένε για 200, εγώ πάνω από 100 δεν νομίζω να είναι σταύρο. Ναι, και λένε ότι θα είναι στην 8 για να είναι ελεγχόμενα. Δηλαδή δεν θα αλλάξει κάτι. Παρόλο που είναι λίγοι. Προς τον παρόν. 70-80, ας βρουν τρόπο να τους πάνε. Δεν θα τους πάνε, δεν θα συνεργαστούν, θα πάνε στην 8. Ναι, και νομίζω ότι θέλουν εκεί για να είναι και γύρω-γύρω περιφραγμένα να ξέρουν ότι είναι εκεί. Γιατί είναι ψηλοεπίφοβα τα πράγματα με αυτούς. Ας ξέρεις που είναι και με τι. Με εμάς είναι επίφοβα τα πράγματα όπως είμαστε τελευταίες μέρες. Ναι, και το τι κάνουν αυτοί. Ναι. Με τι διάθεση έχουν έρθει. Τέλος πάντων. Δεν υπάρχουν εργαστήρια για το σημερινό παιχνίδι. Τα εργαστήρια γονείς από τις 9 όσοι έχετε προβλεφθεί εισιτήριο μέσω ίντερνετ να πάτε να εκτυπώσετε τα απλά εισιτήριά σας. Και ενημέρωση πάει πάνω από ότι το πάρκινγκ γύρω από το γήπεδο θα είναι δεσμευμένο για τις ανάγκες της UEFA, της τελικής μετάδοσης. Για αυτόν τον λόγο θα λειτουργήσουν το πάρκινγκ στα σχολεία απέναντι. Για τους κατόχους που έχουν κάρτα που τους δίνει το δικαίωμα για πάρκινγκ. Τα αυτά... διαζώματα και οι σκάλες σε κάθε θύρα πρέπει να μείνουν κενά. Εντάξει. Αυτό δεν είναι. Εγώ πλέον το έχω. Να μείνουν κενά. Τέλος πάντων, ας μην μείνουν κενά, να περάσουμε. Αυτό έχει σημασία. Με καθαρό μυαλό. Αυτό που δεν έχει ο ΠΑΟΚ εύκολο στη φετινή σεζόν, το καταλαβαίνουμε ότι η αλλαγή προπονητή, η αλλαγή πλάνου, η αλλαγή κινήσεων,
ο πολύ δυνατός αντίπαλος στην πρώτη σειρά αγώνων, η ψυχολογία η οποία έπεσε, καταλαβαίνω, ελαφρυντικά μπορώ να δώσω εκατομμύρια. Τελειώνουν σήμερα. Ναι. Τελειώνουν. Τελειώνουν όλοι σοβαροί. Να μπορούν να διαβάσουν το παιχνίδι, πότε πρέπει να ανεβάσουμε ρυθμό, πότε πρέπει να σετάρουμε, πότε πρέπει να κάνουμε. Αυτά εδώ τώρα το μυαλό θα το δώσει. Πώς θα αμυνθούμε σωστά. Κανένα ρίσκο, δηλαδή άμα πάει να φύγει ο άλλος τώρα, τον τρως. Δεν κάθεσαι να τον αφήσεις μήπως και τον κόψεις. Ωραία. Θυμάμαι και τον κόλ που φάγαμε πέρσι με τον Πανιόνιο, με τον Νίγκασον που πήγαινε πίσω-πίσω βήματα. Δηλαδή εγώ εκεί τώρα έπεσα, τον είχα δώσει εκεί στο κέντρο και τελειώσαμε. Και μια καρτούλα, χάρηκα πολύ. Για τέτοιες φάσεις μιλάμε, όχι να δίνεις φάλοξη από την περιοχή σου. Ναι, γιατί και αυτό είναι επικίνδυνο. Βέβαια επικίνδυνο. Αυτοί είναι κτίστες, είναι ψηλά κολπιά, δεν είναι. Τέλος πάντων, είμαι περίεργος να δω την τη διαιτησία. Είμαι πολύ περίεργος να τη δω. Αυτή είναι η κατάσταση. Είμαι πολύ περίεργος να δω τη διαιτησία. Τη διαιτησία, ρε. Μας έχει παίξει εμετικά στα τελευταία δύο παιχνίδια. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Να το δω. Να δω πώς πάει. Να δω τι ακριβώς θέλουν από εμάς. Και αυτό δεν είναι ελαφρυντικό. Δηλαδή, άμα δούμε ότι υπάρχουν ένα-δύο σφυρίγματα ανάποδα στην αρχή, μυστήρια, πρέπει να γίνει μάς από τον πάγκο, ας αποβληθούν και δύο, δεν τρέχει τίποτα. Μάς. Κανονικά, επόπτες, διαιτητές, να καταλάβουν όλοι ότι το έργο είναι λίγο διαφορετικό. Να μπει και το γήπεδο μέσα να πιέσει. Γιατί, να μπει το γήπεδο, όχι μέσα στο γήπεδο. Να μπει το γήπεδο ενώ μέσα στο κλίμα του, να μπει και εκεί στο κλίμα του αγώνα. Εντάξει. Μην νομίζετε δηλαδή ότι προτείνουμε. Να μπείτε όχι, μέσα, να δώσετε πέντε χαστούκια και να βγείτε. Όχι. Δεν προτείνουμε κάτι τέτοιο, είμαστε κατά της βίας άλλωστε. Ποδοσφαιρικά σκεπτόμενοι όμως λέμε ότι άμα αρχίσει και δίνει τίποτα ανάποδα, μια αναμπομπούλα, ένα μάς, ένα κάτι. Κοίταξε, συμφωνήσω ότι ο κόσμος δεν παίζει μπάλα στο βαθμό που έπαιζε παλιότερα, εντάξει. Εντάξει, όταν έχεις ομάδες που ποιοτικά δεν είναι καλές. Αν όχι όλοι, οι περισσότεροι παίκτες Σλόβαν δεν έχουν ξαναπαίξει σε τέτοιες συνθήκες. Πού το ξέρεις? Το ξέρω. Πού το ξέρεις? Οι πιο πολλοί δεν έχουν παίξει στην Ευρώπη, ρε Σταύρο. Εδώ απέναντι. Μα δεν είναι κανείς από την Σλοβακία, ο τερματοφύλακας είναι μόνο. Γενικά. Ο ένας έπαιζε στην Ολλανδία, ο άλλος έπαιζε. Αυτό είναι συμπέρασμα λίγο αυθαίρετο, Στέργιο μου. Ωραία. Θα σου το κάνω και με παράδειγμα μετά. Για να δεις ότι δεν είναι αυθαίρετο. Αυτοί οι παίκτες που έχει Σλόβαν δεν έπαιζαν στην Αϊτχόβεν και στον Άγιαξ. Το μόνο σίγουρα τώρα θα έπαιξαν αντίπαλοι με Αϊτχόβεν, Άγιαξ. Θα το δούμε. Πάντως νομίζω ότι τέτοιο παιχνίδι οι περισσότεροι δεν έχουν παίξει. Και επειδή όλες οι ομάδες, ακόμα και οι top, όπως είναι η Μπενφίκα, η Σάλκε, ο Άγιαξ, χρειάζονται στην Τούμπα ένα μικρό χρονικό διάστημα. Δεν σου λέω ότι επηρεάζονται και δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Η Μπενφίκα πέρσι επηρεάστηκε πάρα πολύ. Τους κάναμε δώρα και μπήκαν στο παιχνίδι και πήραν την πρόκριση. Καλό δώρα, λοιπόν θα είναι καλά. Η Τούμπα να μην ήσυχε σήμερα. Όχι, ρε, τι ήσυχε. Όσο έχουμε ανάσες, γιατί είναι και καλοκαίρι, προετοιμασία. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν από τις 5. Τα συνθήματα μπες μέσα, κάτι τέτοιο. Ναι, μπες μέσα, κάνε λίγο έτσι. Ούτε καν γιούχα όταν θα μπουν και μόλις ξεκινήσει το παιχνίδι. Ναι, δώσε εκεί. Ναι. Το πριν, εντάξει. Χαλαρά. Ξεκούραση. Ζέστη ναι. Έχει, δεν χρειάζεται να δώσουμε βουνό. Σοβαρότητα, παιδιά. Σοβαρότητα. Από το τέρμα μας μέχρι το center for μας. Όλοι. Δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν. Δεν έχω ιδέα. Δεν νομίζω να γίνουν πολλές αλλαγές. Πάντως το Λιμιό βλέπω μέσα αντί του Ζαμπά. Νομίζω όλα τα άλλα ίδια θέλει. Ναι. Και κακά τα ψέματα, αν δεν τα καταφέρουμε, θα περάσουμε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, είναι η αλήθεια. Πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει να κάνουμε γιόγκα δηλαδή, για να ανταποκριθούμε. Και όχι την κανονική, την aerial, εκείνη που κρέμεις από πάνω με τα σκοινιά. Με την απλή δεν θα φύγει. Έκανα εικόνα το Στέργιο τώρα να το κάνει αυτό. Το κεφάλι φίλε. Κάτω, ξέρεις, πάει το αίμα κάτω, ανάποδα. Ναι, ίσως ναι, αυτό. Ναι. Το έκανα εικόνα, φίλε. Και πώς θα την κρεμάσεις από τον τοίχο πάνω, τι θα βάλεις. Είναι ειδικό, ρε, βασικά. Τι τέτοιο. Ειδικό είναι, φίλε. Δεν το κάνουμε αυτό. Αυτό που πήγαν οι άλλοι να κατακτήσουν στο σινικό τοίχο. Δεν θα το κάνουμε στο σπίτι. Εσύ νομίζεις θα κάνουμε στο σπίτι, όχι. Δεν θα πάω σπίτι μου να βάλω το γκάντζο, τα σεντόνια, τα σκοινιά και τα κρεμαστώ. Θα πάει ειδικό, ρε. Θα πάει ναι, και θα κρεμαστείς κανονικά, όχι, πιστεύω, όχι. Άμα το κάνεις. Θα πάμε σε ειδικό, είναι έτοιμα τα σκοινιά. Ναι. Θρήνος.
πνίγει και γνωστό δημοσιογράφο στην προσπάθειά του να κάνει aerial, είπε. Aerial. 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 Γιόγκα. Φωτογραφία θα έχουμε, δεν γίνεται να μην έχουμε φωτογραφία από το σκηνικό. Τώρα πουλάμε για γιόγκα. Και θα κάνω και, και βίντεο που θα πηγαίνει έτσι. Μπούμεραγκ. Και θα το κάνουμε και τζιφ. Όταν λέει κάποιο κάτι, το παίρνουμε τσιμ από το τζιφ σου. Ωραία, ωραία. Α αλλάξουμε λίγο θέμα. Το διάβαζε αυτό. Το διάβαζε αυτό. Τι. Στρίπερ λοιπόν, έκανε κόλπο με φωτιά και έκαψε στριπ. Άκου να δει. Άκου να δει. Διαγωνισμός στην Αυστραλία. Miss Nude Australia. Miss Nude. Ναι. Η Miss Γυμνή δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο, να κάνεις και μετάφραση. Στο street club, μάλλον στο πρώην street club, Crazy Horse. Crazy Horse. Δεν του δουλέψαν πολύ το όνομα. Δεν κάτσαν δύο μέρες να δουν τι. Είναι σαν τα εστιατόρια των Ελλήνων στο εξωτερικό. Διόνυσος, ναι. Ρόντος. Η Harley Van Dunkerfield. Το δεν ξέρω έχει ονόματα. Ναι. Έβαλε λέει, τα δερμάτινα ρούχα της και άρχισε να χορεύει κάνοντας κόλπα με τη φωτιά. Όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Καθώς έβαλε κατά λάθος φωτιά στη σκηνή, η φωτιά ξαπλώθηκε σε χρόνο ρεκόρ σε όλο το μαγαζί με αποτέλεσμα το μαγαζί να ακενωθεί και να καταστραφεί. Ναι. Εδώ η κυρία αυτή. Κάποιος, σίγουρα κάποιος από κάτω που ήταν λίγο κάγκελο θα είπε πω από τη σόβη. Σίγουρα. Το σκέφτομαι. Έχω και την εικόνα του πώς είναι αυτός. Να ξέρεις, τικιάρις έτσι, όπου βάζει τα δολάρια, τότε να πεις απ' τα άλλο τα αυταλιανά. Όχι, φίλε. Δεν είχαμε καμία τέτοια φίλη πλάκα-πλάκα να βάλει φωτιά στην πίστα, όχι στρίπερ, μπορεί και τραγουδίστες που έχουμε, να μας ακούνε. Μπορεί να έβαλε μεταφορικά φωτιά στην πίστα, με τη φωνή της. Ναι, απλά επειδή το βάζουν πολύ φωτιά στην πίστα, έβαλε, ξέρεις, καμιά φορά θα γίνει πραγματικότητα και θα γράψουν πάλι φωτιά στην πίστα, έβαλε, αλλά θα είναι φωτιά κανονική. Φωτιά στα Σαββατόβραδα. Η κοπέλα τα κατάφερε εδώ πέρα. Τα κατάφερε η κοπέλα. Εγώ θα ήθελα να είμαι στο meeting με τα αφεντικό μετά. Εκτός αν το αφεντικό είχε μια σεβαστή ασφάλεια. Α, παίζει και αυτό το σενάριο. Βέβαια παίζει αυτό το σενάριο. Ναι. Γιατί αλλιώς θα ήταν φωτιά έβαλε στρίπερ στην Αυστραλία μου σου και μετά γνώρισε φρικτό θάνατο. Εντάξει, δεν το έκανε και στο Καζακστάν. Ε? Ή στη Γεωργία, στην Αυστραλία το έκανε. Εντάξει, δεν πολιτισμένο κράτος. Και θα τη πει: κορίτσι μου, συγγνώμη, μου βάλε φωτιά στο μαγαζί, όλα καλά. Δεν νομίζω στο ίδιο. Μα έβαλε φωτιά, μου φωτιά έβαλε εσύ. Φωτιά έβαλε η στρίπερ. Φωτιά έβαλε. Χορεύει το πέτσι. Εντάξει, βγάλε το κλαρίνο γιατί η μέρα δεν είναι για. Βάλε κάτι άλλο. Βάλε κάτι άλλο γιατί. Πρωί-πρωί. Στέλιο, θυμάσαι τι γινόταν. Τι ακούσαμε πηγαίνοντας στο γήπεδο με την Πρατισλάβα. Ναι. Τι ακούσατε? Είναι ένας οργανοπαίκτης του δρόμου και τι παίζει πηγαίνοντας από το ξενοδοχείο. Κλαρίνο. Κλαρίνο. Ωραία, κακός Ιωνός. Λέω κακός Ιωνός, λέω. Ναι. Ναι. Οπότε με το που βγήκαμε το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο, στη γωνία έπαιζε κλαρίνο, ναι. Και την Πρατισλάβα, δηλαδή ήμαρτον. Ναι, στην Πρατισλάβα κλαρίνο. Βγήκαμε κλαρίνο, ζεις στην Πρατισλάβα. Ήμαρτον. Ζήσαμε και αυτό. Μου είπες τρέξατε, εκεί δεν είχατε ρεύμα. Ο Σταύρος είχε. Εσύ είχες ρε, με αυτός μου δεν είχε. Στα δημοσιογραφικά. Δεν είχαμε. Εγώ είχα γιατί είχα. Ναι, καινούριο γήπεδο και οι μισές σειρές δεν είχαν μία μπρίζα. Ναι, εντάξει, μιλάμε για τσακάλια τώρα. Θα μου πεις αυτοί κάναν καινούριο γήπεδο, όμως ζών, εσύ έχεις το 59. Για να δούμε θα μπορέσεις. Εντάξει, εσύ. Μετά την εκπληκτική επιτυχία του μετρό. Άλλο πάλι γι' αυτό. Ναι. Όπου χθες ανακοινώθηκε με την Αττικό Μετρό, την οποία την ανέλαβε ο κύριος Νίκος Ταχιάος μετά από την εκπληκτική παρουσία που είχε στις δημοτικές και βουλευτικές εκλογές. Εντάξει, είχε δύο άτυχες στιγμές. Δύο άτυχες στιγμές. Αυτό του έδωσε μια, λίγο χώρο στην. Και ένα πείσμα να δείξει ότι αξίζει. Ότι αξίζει. Η πρώτη ανακοίνωση της Αττική Μετρό είναι ότι δεν θα έχουμε μετρό και το 19. Όχι, και το 20, μπερδεύεσαι. Και το 20. Και το 20. Και το 20. Ναι, το 19. Την επόμενη χρονιά, ναι. Ναι, ναι. Την επόμενη χρονιά, sorry, εγώ μπερδεύτηκα. Ωραία. Το 21 θα έχουμε, δεν διάβασα την ανακοίνωση. Μια ευθεία γραμμή, είναι μια ευθεία γραμμή, παιδιά, δεν έχει στροφή. Πάει ευθεία, βάζεις το μετρομπόντικα, τρυπάει, ευθεία. Πέτυχες πέμπτη αρχαία, δέμα μης, τα πας λίγο αριστερά. Ναι. Τα πας λίγο αριστερά, η αρχαία χέστρα της Θεσσαλονίκης, της αδερφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μπλα μπλα μπλα. Ωραία. Του Φιλίππου, η ντουλάπα, πάνε την πιο εκεί και αυτή. Και δύο στάμες και δύο ναι, κούπια. Ναι, βάζα και εκεί τα κούπια. Ωραία. Και κάνεις μια ευθεία. Δηλαδή,
στη Μόσχα έγινε το μετρό το 1800. Πότε έγινε, 1850, 1900 το πολύ. Στο Λονδίνο κάπου τόσο και στη Γαλλία. Ναι, και έχει περισσότερες στροφές από το Grand Prix του Μονακό. Και σκάβανε με τα χέρια, Σταύρο και Αγάπη. Ναι. Δεν σκάβανε το 1830 με μητροπόλη. Δεν καθυστερημένοι. Ξέρουμε ότι μας υποβαθμίζεται, δεν είναι πρόβλημα. Ξέρουμε. Αλλά άμα αρχίσουν τα χαστούκια, μην αναρωτιέστε μετά γιατί αρχίσατε τα χαστούκια. Γιατί ωραία η γενιά η οποία τη θρέψατε, αυτούς τους γενίτσαρους, τα κομματόσκυλα, και εσείς και οι άλλοι. Εγώ δεν κράζω Νέα Δημοκρατία, μόνο και ΣΥΡΙΖΑ. Όλους, δεν έχω πρόβλημα. Ωραία, ξέρουμε μας υποβαθμίζετε. Αλλά άμα αρχίσουν τα χαστούκια, μην αρχίσετε να λέτε μετά γιατί. Γιατί είστε συχάματα, γι' αυτό. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αυτά δεν είναι σοβαρά προβλήματα. Σοβαρά είναι όπως είχε γράψει και η αδερφή του Προέδρου του Αττικό Μετρό. Ναι. Το πρόβλημα ήταν που έβαλε ο Ιβάν Σαββίδης άγαλμα της Βασίλισσας Όλγας στη Βασίλισσα Όλγας. Ναι. Αυτό πρόβλημα. Ήταν πρόβλημα. Και πρόβλημα. Προκαλεί την νοημοσύνη μας. Και ναι. Πώς τόλμησε να βάλει άγαλμα της Βασίλισσας Όλγας στη Βασίλισσα. Ναι, δεν πήρε το άγαλμα και το βάλει μόνος του. Όχι. Δεν είπε, οπ, εδώ ωραίο να βάλουμε. Γιώργο, πιάζει από εδώ να το βάλουμε. Ναι, και Νίκο, που είναι ο Νίκος. Ναι, γιατί πήγε, ξέρω εγώ, στην οδό μου, μπορώ κι εγώ να βάλω το άγαλμά μου. Δεν θα ήταν και έξυπνο να το κάνω. Όχι, όχι. Ναι, αλλά λέμε τώρα. Κάποιοι προφανώς τον προσέγγισαν και ο Ιβάν πλήρωσε για να πει. Αυτό έκανε. Προφανώς. Αλλά αυτά είναι τα προβλήματα της πόλης. Δεν είναι ούτε το μετρό, ούτε. Ναι. Το βασικό πρόβλημα της πόλης, για να το κλείσουμε αυτό, είναι ότι παρότι είναι ξεκάθαρο ότι όλη η περιφέρεια συμπαραλαμβανομένου και εμάς είναι κάτι αδιάφορο για όλες τις κυβερνήσεις της χώρας, υπάρχουν ακόμα κομματόσκυλα, συχαμένες προσωπικότητες, οι οποίες δεν σέβονται τον τόπο τους και συνεχίζουν να σαλιαρίζουν με αυτούς που αδιαφορούν για τον τόπο τους. Αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Πολιτικό προσωπικό για γέλια, δεν θα καθόσουν να πιεις ούτε για καφέ, ούτε καφέ μαζί τους. Μιλάμε για τέτοια άτομα. Οι λεγόμενοι γενίτσαροι, οι οποίοι επικοινωνιακά από εδώ και στο εξής θα κυνηγάμε στο θάνατο. Αποφάσισα τώρα μόλις. Θα κυνηγηθούν στο θάνατο. Τώρα μου ήρθε να χειροκροτήσω. Ναι. Και μου ήρθε η δεύτερη σκέψη, εκείνος ο ωραίος Κυριούλης που ήταν πίσω από το Μητσοτάκη που χειροκροτούσε. Ναι. Που είχε πει για τις φωλιές, τις κατσαρίδες. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Κύριος Χαριτωμένου. Μπράβο. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος μας από εδώ και πέρα και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Χορηγού Στέργιο, το τεράστιο Regency Casino, τη Στίχημαν, πες τα όλα που, όλα μας, που μας έδωσε εκπληκτικό στοίχημα χθες. Γίνεται ένα κομβικό λάθος, παιδιά. Κατατραφήκαμε, έπαιξα γκολ-γκολ του Ναπόελ, δεν έκανε φάση. Όχι, όχι, τι γκολ-γκολ του Ναπόελ. Δεν είναι πάω κοντά. Εντάξει, είπαμε καλή ομάδα, βαριά φανέλα, καλές διασυνδέσεις, είχε πολύ καλύτερη διατησία και στα δύο παιχνίδια. Όλα αυτή είναι η αλήθεια. Κάνει το κομβικό λάθος στο 0-0 των δύο αγώνων και στο over 1,5 του Άγιαξ να μου τα δίνει κοντά στο 1,50. Ναι. 1,30 τον Άγιαξ, 1,55 η Σλάβια. Το να μπει ένα γκολ, εντάξει. Και με το που πατάω, γκολ στη Σλάβια, γκολ στην Πρίζ. Και περιμένω ένα γκολ του Άγιαξ. Δεν θα βάλει. Με 1-0. Θα βάλει. Ξεκούραστα λεφτά. Καλόμερο κάματο. Χάρη σε Στίχημαν. Χάρη σε Στίχημαν. Σήμερα γίνεται ένα χαμό. Θέλει λίγο διάβασμα, λίγο. Είναι πολύ καλό το ποσοστό. Λίγο. Το ποσοστό στη Τραμπζονσπόρ είναι πολύ καλό. Κάτι διάβασα για ντεμπούτο Στέρλινγκ. Στέρλινγκ δύσκολα. Ναι. Δύσκολα. Εντάξει, ναι, εντάξει. Τόσο αν χάσαμε κάτι ερχόμενο στο ραδιόφωνο. Στέργιο. Στάριτς. Εντάξει, Σταύρο. Ναι. Εντάξει. Και η Γκουαρδιόλα δεν μπούτω. Σήμερα στον πάγκο της ΑΕΚ. Άμα, ναι. Φερναντίνιο στα χαφ. Εντάξει. Μπερνάντο Σίλβα. Paper match. Πόσο το δώσετε σήμερα. Paper match. Ένα όλο, πώς να μαζευτούν. Λοιπόν, έλα, πάμε. Κάνεις login, το mail σου. Ναι. Ωραία, σου δίνει ένα κωδικό η ΑΕΚ. Ωραία, και πληρώνεις αυτό που πιστεύεις ότι αξίζει η παρουσία του Κωνσταντόπουλου στον πάγκο. Είναι αυτό που λέμε, δηλαδή προπονητής με κέρμα. Κάπως έτσι. Ναι. Πάει κατευθείαν. Ναι. Κομπλέ, εντάξει. Μαζεύεις έναν λογαριασμό, ρε φίλε, και λες. Ξέρω εγώ, και αν θεωρεί στο τέλος του αγώνα ικανοποιητικό το νούμερο που πήρε ο Κωνσταντόπουλος, συνεχίζει και το μόνο παιχνίδι. Εγώ έχω να πω όχι τον πρόεδρο, ρε παιδιά, μόνο αυτό. Όχι τον πρόεδρο, παιδιά. Όχι τον πρόεδρο, όχι παιδιά. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Τι έχεις κανονίσει, Στέργιο? Συνέντευξη μετά τη μία. Μετά τη μία, μπράβο.
Πάμε λίγο στην ενδεκάδα. Όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί με τον Πασχαλάκη κατά τα δοκάρια. Ναι. Τον Ροντρίγκο στα δεξιά. Εδώ θα δούμε αν θα γίνει το τρίκ του Φερέιρα με τον Ροντρίγκο να γίνεται τρίτο στόπερ, μιας και δεν το έχει και πολύ, είναι η αλήθεια αυτό. Είναι ένα από τα στοιχήματα της αναμέτρησης. Δεν είναι κακός παίχτης. Επιθετικά ειδικά δεν είναι κακός παίχτης. Δεν έχω εικόνα. Εσύ μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις. Απλά το παιδί δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό, δεν έχει τίποτα απολύτως που να σου δείχνει μία εικόνα. Στα φιλικά, ένα που εκτέθηκε, θα πρέπει να είμαστε και λίγο ειλικρινείς, απέναντι σε Saint-Étienne, απέναντι σε ένα μουλάρι που είχαν αυτοί αριστερά, ήταν ο μοναδικός που λόγω του μάτος δεν έπαιξε 90 λεπτά εκείνη τη μέρα. Δεν ήταν έτοιμη η ομάδα για 90 λεπτό. Δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός, είναι η αλήθεια, αλλά επιθετικά μπορεί να δώσει πράγματα. Και έχει καλές στημένες εκτελέσεις και πολύ στοχευμένες σέντρες. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη σημερινή αναμέτρηση. Γιατί γενικά οι σέντρες μας στο πρώτο παιχνίδι ήταν λίγο στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βλόντα. Αν εξαιρέσουμε τη φάση του πέναλτι που δεν δόθηκε από τον Μπέμπεκ, γνωστό λαμόγιο της UEFA, ο Κροάτης, με όποιον διαιτητή και να μιλήσεις, σου λέει περίμενα και χειρότερα. Δεν σου λέει ότι ναι, εντάξει, δεν έδωσε αυτές τις δύο φάσεις, αλλά περίμενα και χειρότερα. Σου λέει, δεν υπάρχει VAR στην Τούμπα. Ναι. Είδαμε τον γκολ του Άγιαξ που ακυρώθηκε χθες, που είναι ίδιο με τον γκολ του ΠΑΟΚ του Άγιαξ εδώ που μέτρησε. Δεν έγινε σε πρώτο χρόνο τον γκολ, αλλά είναι ο Φέλτμαν πάλι που είναι ακάλυπτος, συστημένη μπάλα και το βρίσκει το VAR. Ο Ροντρίγκο λοιπόν στα δεξιά, ο Γιαννούλης που είναι σε εξαιρετική κατάσταση αριστερά, ο Βαρέλα με τον Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι από την απόδοση των τεσσάρων σύν του Πασχαλάκη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό υπόκριση. Εγώ στο μυαλό μου είναι ερωτηματικό το αν θα ξεκινήσω η City δίπλα στον Καντουρί. Πιθανότατα ναι, αλλά επειδή πρέπει να σκεφτούμε και τον δεχόμενο παράτασης, ίσως να έκανα μια άλλη επιλογή εγώ προσωπικά. Λογικά πάντως εσύ τη με Καντουρί. Έτσι πάει βασικά. Ναι. Στα δεξιά ο Λιμνιός, στα αριστερά ο Μπίσεσβα. Και Πέλκας Ακπομ, οι δύο επιθετικοί. Αυτή είναι η δεκάδα να μένετε να δούμε σήμερα στην Τούμπα. Εκτός αν κάτι συμβεί τελευταία στιγμή. Εγώ θα πήγαινα εντελώς διαφορετικά. Είναι η αλήθεια. Εσύ θα βάζεις και Ζαμπά. Εγώ θα βάζα Ζαμπά στα αριστερά. Και Μπίσεσβα μπροστά. Μπίσεσβα πίσω τον Ακπομ. Θα κρατούσα τον Πέλκα για φρέσκο μετά το 60. Ναι, ναι, ναι. Και θα έβαζα τον Μίσιτς δίπλα στον Καντουρί. Χθες είπε πολλές φορές ο Φερέιρα στην ένδειξη τύπου αυτό το δεν με νοιάζει ένας παίκτης. Δεν μου φτάνει μάλλον ένας παίκτης να είναι καλά από πλευράς φυσικής κατάστασης, αλλά να μην είναι καλά τακτικά. Το είπε τρεις φορές. Νομίζω ότι δεν το είπε τυχαία. Για τον Ζαμπά το είπε. Ναι, το τόνισε πάρα πολύ. Μα το είπε τρεις φορές. Ότι είναι έξαλλη με τον Ζαμπά. Ναι. Μα το είπε πολύ άκουνας, έντονα. Όπως είμαστε εμείς έξαλλοι με κάποιους παίκτες, είναι και αυτοί, δεν τυφλοί. Και δεν είμαστε έξαλλοι γιατί έχουμε κάτι προσωπικό. Καλά, γιατί χθες είχαμε ένα σχόλιο για αυτό το πράγμα και δεν έχουμε κάτι προσωπικό με τον Ζαμπά. Ίσα-ίσα, εγώ έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα και διαφωνούσαμε ότι εγώ θα τον στήριζα περισσότερο. Mm. Αλλά εντάξει, όταν βλέπεις ότι κάποια πράγματα συμβαίνουν, δεν μπορείς να με το πεις. Και όταν παίζουν στόχοι, ναι, παιδιά, οι ομάδες δεν είναι τα πρόσωπα. Οι ομάδες είναι ο κόσμος, ο τόπος, οι γενιές, τα παιδιά. Αυτοί λοιπόν που εκπροσωπούν μια ομάδα πρέπει να έχουν πάντοτε επίγνωση του τι αντιπροσωπεύουν. Ακριβώς. Εντάξει. Όταν λοιπόν εγώ θα δεχτώ μια κακή μέρα, μια κακή προσέγγιση, μια κακή απόφαση, μια. Όταν το βλέπω τρεις φορές, έχω πρόβλημα. Ναι, σε παιχνίδια που καίνε. Γιατί δεν είναι ότι η ομάδα θα βγει εκτός στόχων. Λίγο θα το βλέπουμε διαφορετικά. Είναι ότι μια κοινωνία θα στεναχωρηθεί. Είναι κάποια παιδιά θα κλάψουν. Είναι μια διοίκηση η οποία θα πρέπει να βρει λύσεις που δεν τις υπολόγιζε. Είναι πολλά και διάφορα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όσο αγαπάμε έναν παίκτη όταν βλέπουμε την προσπάθεια, τόσο δεν τον αγαπάμε όταν δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό το πράγμα που κάνει είναι εις βάρος της κοινωνίας μας. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση.
τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Απ' την άλλη, οι Σλοβάκοι δεν θα έχουν τον Λιούμπισιτ, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες. Είναι στην αποστολή, όχι. Όχι, έχει θέμα με τις κάρτες. Αυτό είναι το Μοσχάρι. Ένα 85. Ψηλό κάρτες, δουλίτσα έκανε αυτός. Είχε όγκο. Αυτοί λένε ότι περισσότερες αλλαγές δεν περιμένουν. Δηλαδή δεν έχουν καιρό σε 30 άτομα. Την ίδια δεκάδα ακριβώς με το ρόλο παιχνίδι, αλλά βγαίνει Λιούμπισιτ και μπαίνει μάλλον ο Νόνο. Ο Νόνο. Αυτό λένε. Στο 77. Και λένε ότι δεν πρέπει να επηρεαστούμε από την εικόνα που είχαν την Κυριακή στο πρωτάθλημα, γιατί εκεί είναι άλλη ιστορία. Αφού έκανε πόσες αλλαγές. Και ότι το συνηθίζει αυτό γενικά. Αν όντως συμβεί αυτό, ο Γκρέιφ θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Αμπένα και Μποζίκοφ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Μετβέντεφ στα αριστερά, ο Τεμάρκο στα αριστερά. Και οι δύο στα αριστερά. Τι, δεξιά, δεξιά με δεν είπε δεξιά. Ούτε δεξιά. Αλλά, αριστερά και οι δύο. Πάντα αριστερά. Λοιπόν, The Camps και Νόνο. Τον άξονα τη μεσαία γραμμή. Να ολοκληρώσω λίγο. Τι να ολοκληρώσει. Ξαλάξει το ποδόσφαιρο όλο, ρε. Άλλαξε το ποδόσφαιρο. Δύο αριστερά μπακ δεν έχει βάλει. Ούτε ο κουθιό σου δεν έχει βάλει. Δύο αριστερά μπακ. Τσάβριτ, Χόλμαν, Μόχα. Μόκα. Μόχα, σιγά μην είναι. Σιγάρε, σιγά μην είναι, ρε και στα τσατέλα. Τα κατήλια τώρα. Μόχα, είπα. Βάλ το βαρ. Βάλ το βαρ. Δεν μπορώ. Και ο Σπορά θα είναι μπροστά. Αν είσαι Σταύρο, ονειρεύεσαι παγωτό και άκουσες Μόκα, πρόβλημά σου. Αχ. Εντάξει, εδώ πέρα έχει γίνει τώρα. Τι. Βλέπεις. Άστο. Βάλαμε την οθόνη πάνω και ο Στέλιος τώρα νόμιζε ότι έδειχνε το ΠΑΟΚ 24 τηλεόραση. Αλήθεια. Όχι, αυτό εικάζει ο Σταύρος. Εντάξει. Σε καλή κατάσταση γενικότερα. Την πες με τεχνολογία στα δάχτυλα, Σταύρο, εδώ. Εφού έχουμε ΠΑΟΚ TV, πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Τα πάντα όλα. Τι να κάνουμε. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. ΠΑΟΚ TV. Φάγαμε το κανάλι του Προέδρου βέβαια στη σειρά. Πρέπει λίγο να γίνει μια αλλαγή. Δεν πειράζει. Μην δούμε πάλι το κοτοπουλάκι, το κοντινό το πλάνο. Το πίσω κιόλας. Με την κολονοσκόπηση λες. Ναι. Τι ωραίο πλάνο εκείνο, ναι. Φοβερό. Τέλος πάντων, αφού μάθαμε ότι θα παίξουμε δύο αριστερά, ο backup. Εντάξει, παίρνουν αυτά, άρεσε. Εντάξει. Στέργιο πλέπει, στηρίζω. Συνεχίζω να στηρίζω. Έλα ηρεμία, παιδιά, εντάξει. Έγινε. Στέργιο, δεν σε βλέπω καλά. Τι έγινε, ρε φίλε. Φόρτωσες τι. Έλα. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε. Ανησύχησε και η Αναστασία. Κάνει μουτράκι, λένε. Ναι. Ναι. Ωραία, ωραία πράγματα. Υπάρχει και ένα πρόμο πάλι για το match. Αυτή τη φορά είναι ο Πασχαλάκης αυτός που καλεί τον κόσμο να συντονιστεί στο POC TV. Υπάρχουν ξανά οδηγίες από την ΠΑΕ και θα τις βάλουμε και στην πορεία της ημέρας. Πραγματικά, όποιος έχει θέμα να μπει να τις δει, δεν είναι κάτι δύσκολο πλέον. Βήμα-βήμα, POC τα εξηγεί όλα. Δεν νομίζω να έχετε κάποιο θέμα. Απλά καλό είναι από νωρίς για να είστε σίγουροι. Όχι δηλαδή εκεί 8 παρά να ψάχνεστε. Και φυσικά υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο του ΠΑΟΚ που τα απαντάει όλα. Περισσότεροι από 20.000 εχθές το βράδυ, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω εικόνα. Αυτοί που αγόρασαν το παιχνίδι με την Σλόβαν, οι 15.000 από αυτούς το αγόρασαν πακέτο με τον Πανιόνιο. Νομίζω αυτό συμφέρει πάρα πολύ. Εκμεταλλεύτηκαν την προνομιακή τιμή των 7,99 ευρώ. 5.000 το είχαν αγοράσει μόνο το παιχνίδι με τη Σλόβαν. Άρα πάμε στους 20. Τώρα που μιλάμε, νομίζω θα έχει αυξηθεί σίγουρα και σίγουρα τις επόμενες ώρες πριν τη σέντρα. Είναι χιλιάδες αυτοί που το κάνουν τελευταία στιγμή. Έχει ένα Χάλκεμπερκ Southern United γυναίκες. Είναι 1-0 στο 20 και το under 6,5 μου το δίνει 2 φράγκα. Μην το παίξεις, Σταύρο. Αν θες την άποψή μου. Γυναίκες είναι, εσύ που ξέρεις τι γίνεται, άστο. Μα γι' αυτό, άμα ήταν 1-0 άντερ 6,5 στο 20 και ήταν 2 φράγκα σε άντρες, εννοείται θα το έπαιζα. Απλά τόσο που χέσες είναι αυτές οι Southend United. Δεν είναι και πολύ διαφωνικό αυτό που είπες τώρα, αλλά... Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Ναι, okay. Στέργιο, θύμισες ότι δίνουμε εισιτήρια. Θύμισα, ναι. Όσο στέλνουμε κόσμο στην Τούμπα. Ότι γράφει ο κόσμος FM, γράφει το ονοματεπώνυμο και στέλνει το μήνυμα στο 54526 για να κλείσει θέση στην Τούμπα την Κυριακή. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιόνιος Κυριακή στις 7 η σέντρα. Κλήρωση θα κάνουμε με την αγάπη 2 λεπτάκια πριν τις 2. 7 η ώρα. Νωρίς-νωρίς την Κυριακή να είστε όλοι εκεί. Είναι ευκαιρία να εξασφαλίσετε από σήμερα τη θέση σας. Βρήκα, θα παίξω. Τι θα παίξεις. Στο live τώρα. Αν το 6,5 έπεσε 91, να μιλάω μαζί σας. Ανά, κάνω εκπομπή και χάνω στοιχήματα. Και μετρώτε. Όχι ρε παιδιά, τι συμβαίνει στον κόσμο. 1,90 έπεσε. Καλά το είδα εγώ. Τέλος πάντων.
Ο αγαπημένος σου υφυπουργός ήταν η Σταύρος μέσα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα ναι, για τον. Όχι, δεν έχω καμιά συμπάθεια. Θα κρυθεί και αυτό. Θα είναι και στην Τούμπα. Ναι, θα κρυθεί και αυτό από τις πράξεις του. Απλά δεν έχει σχέση με το τηλεοπτικό Αυγεννάκης. Για να λέμε όλα, εντάξει. Ο Σταϊκούρας με τον. Πώς το λένε. Ο Σταϊκούρας με τον Πέτσα αποφασίζουν για ότι θα γίνει με τα τηλεοπτικά. Ο Πέτσας είναι το δεξί του πρωθυπουργού και ο Σταϊκούρας είναι υπουργός οικονομικών. Αυτοί αποφασίζουν. Απλά ο Αυγεννάκης τώρα τρώει τον Πινελίκη, το έγραψα και χθες, γιατί ο Βασιλιάδης που έκανε στην προηγούμενη κυβέρνηση ψηφοθυρία μέσα από τα τηλεοπτικά της ΕΡΤ, ενώ δεν ήταν αρμοδιότητά του, ήταν του οικονομικών και του πρωθυπουργού υπόθεση, το είχε πάρει πάνω του και φαινόταν αυτός. Και όλοι νομίζουν τώρα ότι ο Αυγεννάκης έχει σχέση με το τηλεοπτικό. Δεν έχει καμία σχέση με το τηλεοπτικό Αυγεννάκης, με την ΕΡΤ και τα συναφή. 7 παρατέρατο έχει ραντεβού με τον Ιβάν Σαββίδη. Και μετά θα βρεθεί ξανά στην Τούμπα για τον αγώνα με την Σλόβαν. Νομίζω ότι το ραντεβού θα γίνει στο Μακεδονία Παλάς λογικά. Θα υποδεχτεί ο Ιβάν Σαββίδη την ομάδα κανονικά στην Τούμπα και μετά στο Μακεδονία Παλάς 7 παρατέρατο το ραντεβού. Σαν υφυπουργός Αθλητισμού, Σταύρο, δεν έχει όμως το δικαίωμα να κάνει μια ερώτηση στη δικαιοσύνη, τι γίνεται, παιδιά, με την υπόθεση Τζίλου. Αυτό είναι άλλο. Μια ερώτηση να κάνει, γιατί εντάξει, ο άλλος δεν μπορεί να παρέμβει. Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Στη δικαιοσύνη. Ναι. Κοίτα, η υπόθεση με το Άσπρο Πόλο είναι, αν την αναλύσει, η χυδαιότερη υπόθεση μετά τον Ρουάν. Ωραία. Ένα καράβι που ήταν κυβέρνητο με 2 τόνους ηρωίνης. Στο πουθενά, ναι. Στο πουθενά. Έξω από το λιμάνι. Ναι. Μετά την υπόθεση του Ρουάν, λοιπόν, είναι ό,τι χυδαιότερο έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή, εγκληματίες που περίμεναν έναν άνθρωπο μέρα, πρωί, κάτω από το σπίτι του, κάναν δολοφονική επίθεση. Ταυτοποιήθηκαν πριν βγουν από τη Λάρισα. Ταξίδεψαν μέχρι το sex shop στην Αθήνα. Είναι γνωστοί οι δονητές που αγόρασαν. Αυτό βάζω λίγο σάλτσα, το κάνω δημοσιογραφικό, εντάξει. Ναι. Τους έχουν από 500.000 πλάνα. Και ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί, όχι ταυτοποιηθεί, ακόμη δεν έχουν συλληφθεί. Ο ένας μόνο εμφανίστηκε και έμεινε ελεύθερος. Ναι. Ωραία. Δεν έχουν βρεθεί. Η ηθική αυτουργία, ενώ υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση με οργανισμό. Δεν έχουν ανοίξει συνομιλίες ή δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Δεν έχει προχωρήσει καθόλου υπόθεση, δηλαδή μιλάμε τώρα. Η αστυνομία τελείωσε την υπόθεση, δεν έχει να κάνει κάτι άλλο. Τι να κάνει η αστυνομία. Βρήκε αυτούς, πήγε αυτός, ναι, οι δονητές. Τώρα θα μου πεις πώς έφυγε το ΔΜ στο εξωτερικό, ενώ ήταν για απαγόρευση για ενοπλιστές. Εντάξει, και η αστυνομία δεν είναι. Εντάξει, okay, ναι. Ναι, δεν, και η αστυνομία δεν είναι και στα καλύτερά της, είναι λίγο deformé τελευταία. Δεν είσαι ο Σλοβάκος, π.χ. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτή η υπόθεση παραμένει μετέωρη. Μάλλον θα παραμείνει ως έχει για πάντα. Αυτή η υπόθεση, λοιπόν, είναι ένα δείγμα του τρόπου που κυβερνείται αυτή η χώρα. Εντάξει, μιλάμε για ανομία, μιλάμε για τα βατζιλίκη απόλυτο. Εντάξει, και αυτό είναι που σε κάνει να αναρωτιέσαι γιατί πρέπει να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή να τους κοιτάω. Και αν επαναστατήσω και αρχίζω, ξέρω εγώ, και κάνω διάφορα, θα φταίω εγώ, θα είμαι εγώ παράτυπος, θα είμαι εγώ παράνομος. Δεν θα είναι αυτή. Ποιος με οδηγεί εμένα σε ακραίες σκέψεις. Δηλαδή, μόνο αυτοί μπορούν να βάλουν ένα άσπρο πόλο και να χτυπάει δεξιά και αριστερά. Άλλοι δεν μπορούνε. Τέλος πάντων, είναι ό,τι πιο χυδαίο έχει γίνει στη σύγχρονη ιστορία του τόπου, αυτό το πράγμα. Και άλλα πολλά τώρα, είναι και θέματα που μας διαφεύγουν. Εντάξει, με τον Ρουάν, εντάξει, έχουν γίνει παπάδες. Αλλά το ξεπερνάμε και αυτό. Απλά γίνονται τόσα που το κλειδί στο να το διαχειριστούν εύκολα και χωρίς κόστος όλοι αυτοί είναι ότι πλέον στην κοινή γνώμη τίποτα δεν φαίνεται παράξενο. Ναι. Ξεχνάει εύκολα η κοινή γνώμη, Σταύρο, σε όλους τους τομείς. Δεν ξεχνάει, εσύ. Μια χαρά ξεχνάει. Δεν είναι υπερπληροφόρηση, σε οδηγεί στο να σου φαίνονται όλα φυσιολογικά. Μέχρι να σου τύχει εσένα, βέβαια, εντάξει. Και για να μην παρεξηγηθώ, στην υπόθεση Τζίλου, φυσικά και φταίει η ευθύνη και η προηγούμενη κυβέρνηση, όχι ότι τα κάνουν όλα καλά και η νέα κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Η προηγούμενη κυβέρνηση που δεν ήταν κόντρα με τον συγκεκριμένο μηχανισμό, δεν έκανε τίποτα στο συγκεκριμένο μηχανισμό, σε πληροφορώ. Στο λέγειν μόνο, στην εξωστρέφεια. Ναι, επί της ουσίας δεν έγινε κάτι. Ναι, επικοινωνιακά. Δεν μας ενδιαφέρει το επικοινωνιακό, παιδί, σε αυτή τη χώρα, άλλο μας ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι ότι υπάρχει ανομία. Κάντε στις επιχειρήσεις τα εξάρχεια. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Όχι το ότι κάποιος κάνει ό,τι γουστάρει. Έχουμε ένα ξεκάθαρο φαινόμενο σκουμπαρισμού στη χώρα και δεν ανοίγει μύτη. Θα εξάρχεσαι, σας λένε. Οκ. Και είναι αυτό που λέγαμε και τότε, ότι αν τολμάνε να κάνουν τέτοια επίθεση μέρα μεσημέρι σε κατοικημένη περιοχή, σε γειτονιά κανονικά, σκέψου τι άλλο μπορεί να ζήσουμε από τη στιγμή που δεν υπάρχει για κανέναν κάτι. Καμιά τιμωρία, τίποτα. Πλάνο από τον Πλούτονα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή... Πλάνο από τον Πλούτονα. Και, είναι, και αυτό που λες έχεις δίκιο, ότι και αυτό ακόμη το Σάββατο στην αρχή λέγαμε δεν μπορεί να έγινε, αλλά μετά λες ότι έγινε και αυτό. Ναι, ρε φίλε, γιατί. Γιατί θα γίνουν κι άλλα, δηλαδή δεν σου κάνει εντύπωση πλέον. Ή δεν υπάρξει κάποια έστω επίβλεψη ή τιμωρία στους ανθρώπους που ήταν δίπλα στο μισό μέτρο. Τέλος πάντων. Μιλάς για την υπόθεση τώρα την άλλη του Αστέρα Τρίπολης με τον Ολυμπιακό. Ναι. Που ο Κωστάκης ο Καραπαπάς λέει αυτό, τα δικά του στο κουμπαράκι. Το πρώτο VAR με μπούλινγκ στην ιστορία των VAR. Έχουν αλλάξει όλους τους κανόνες αυτοί. Τέλος πάντων. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα. Αυτά, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4. Έχετε ακόμα 50 λεπτάκια να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πανιώνιος Κυριακή στις 7 στην Τούμπα. Είναι η τελευταία μέρα που δίνουμε εισιτήρια για το παιχνίδι. Οπότε, αν κάποιος από εσάς δεν έχει εξασφαλίσει την είσοδό του στην Τούμπα, στέλνετε ένα απλό μήνυμα και θα δώσουμε 5 στις 2 παρα 5, 2 παρα 4, 2 παρα 3, κάπου εκεί τέλος πάντων. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM ονοματεπώνυμο όπως σας βολεύει, το στέλνετε στο 54526. Ξαναλέω, 5 εισιτήρια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανιώνιος την Κυριακή στις 7. Τελευταία του υποχρέωση του ΠΑΟΚ πριν διακοπεί το πρωτάθλημα λόγω των εθνικών ομάδων. Ελπίζουμε με την επανέναξη να υπάρχουν και αγώνες για τον Europa League. Και φυσικά αγώνες για το πρωτάθλημα. Το κύπελλο έχουμε ξαναπεί ότι θα αργήσει για τον ΠΑΟΚ έτσι πως είναι η καινούργια δομή του. Δεν υπάρχουν πλέον οι όμιλοι. Θα μπει κατευθείαν ο ΠΑΟΚ στους knockout γύρους, οπότε έχουμε καιρό ακόμα για το κύπελλο. Να διαβάσω λίγο την ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Νομίζω έχει αρκετές χρηστικές πληροφορίες. Ένας ακόμα ευρωπαϊκός τελικός στην γεμάτη τούμπα για τον Δικέφαλο που θέλει να ανατρέψει το σκορ του πρώτου αγώνα για να πάρει την πρόκριση στους ομίλους του UEFA Europa League. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όλοι εσείς που κάνατε ένα ακόμα sold out, είστε το μεγαλύτερο κίνητρο και το βασικό στήριγμα των παιχτών με φόντο την πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Η ομάδα σας θέλει δίπλα, με τη φωνή σας και το πάθος, αλλά και με τη συμβολή ώστε να διεξαχθεί ομαλά το παιχνίδι. Σας παρακαλούμε να μην προβείτε σε ρήψη αντικειμένων στο άναμα πυρσών και βεγγαλικών, στην επίδειξη πανώ με υβριστικά ή ρατσιστικά συνθήματα, όπως και με πολιτικά μηνύματα. Τα διαζώματα και οι σκάλες σε κάθε θύρα πρέπει να μείνουν κενά. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 5. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Για την αναμέτρηση δεν υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια. Τα εκδοτήρια της Τούμπας είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί προκειμένου να εξυπηρετήσουν το κοινό του ΠΑΟΚ για την εκτύπωση απλών εισιτηρίων που έχουν αγοραστεί μέσω ίντερνετ. Το πάρκινγκ στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου είναι δεσμευμένο για τις ανάγκες της UEFA και της τηλεοπτικής μετάδοσης και για το λόγο αυτό θα λειτουργήσουν τα σχολεία απέναντι από το γήπεδο για τους κατόχους κάρτας πάρκινγκ. Σας ευχαριστούμε που συμβάλλετε στην ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, αναφέρει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο. Θα επιστρέψουμε. Μετά τις και μισή, πήγε λίγο πίσω η συνέντευξή μας. Λοιπόν, θα πάμε στο μπάσκετ, όπου είχαμε χθες διπλό μεταγραφικό χτύπημα. Πάμε στον Νίκο Μοσχοβίτη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Όπως το είπε στον Αστέριο, ήταν η μία περίπτωση του Άνταμ Σμιθ που ήταν αρκετά προχωρημένη, η άλλη του Τζέκουαν Λιούις που επίσης χθες προχώρησε πολύ γρήγορα, είναι η αλήθεια, η επαφή, η συμφωνία και η ανακοίνωση και νομίζω ότι οι δύο αυτές προσθήκες που ανακοινώθηκαν έχουν να κάνουν με δύο παίκτες που έρχονται για να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Να τα πάρουμε με τη σειρά, να ξεκινήσουμε με τον Λιούις, τον playmaker. Ναι, κοίτα, ο Τζέκουαν Λιούις είναι ένας παίκτης που τον είδαμε πέρσι στο δεύτερο μισό της σεζόν με την Κίνη. Ένας κλασικός point guard θα πω εγώ, δηλαδή δεν είναι, επειδή πλέον οι περισσότεροι playmaker είναι και διάρκεια, ο συγκεκριμένος είναι καθαρός άσος. Καλό στο κομμάτι της δημιουργίας. Γενικά πέρσι τελείωσε σεζόν, θυμάμαι καλά, με 5,5 assist μεσόωρο. Και γενικά νομίζω υπήρχε ένα παιχνίδι που είχε έναν πολύ μεγάλο αριθμό, δεν θυμάμαι ακριβώς. Το νούμερο. Θυμάμαι πάντως ένα μάτι που έχει συζητηθεί αυτό.
για το μεγάλο δοσμάξι που είχε δώσει. Τέλος πάντων είναι ένας παίκτης που γενικά μπορεί να ανεβάσει το τέμπο, είναι καλός δημιουργός, δεν του λείπει η εκτέλεση. Απλά είναι πιο πολύ δημιουργός στο παιχνίδι του. Και το καλό με το συγκεκριμένο είναι ότι εντάξει, έχει μια εικόνα από την Basket League με την παρουσία του πέρσι στην Κίνη. Ο Λιούις έχει ένα καλό διοικητή από ένα καλό πανεπιστήμιο, όπως είναι αυτό του VCU. Έμεινε undraft μετά την παρουσία του στο πανεπιστήμιο. Έπαιξε για λίγο στην G League πέρσι, ή μάλλον για μία σεζόν στην G League, στην δεύτερη λίγα τέλος πάντων κάτω από το NBA. Πέρσι ξεκίνησε τη χρονιά στην Κορέα και από εκεί στα μέσα της σεζόν τον είχε αποκτήσει η Κίνη. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που σε αυτά που ψάχνει ο Φλεβαράκης από τα γκάρ του έχει πολλά από αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν, εφόσον σχηματοποιηθεί το ρόστερ, θα περιμένει πολλά και γενικά πλέον, όπως το έχουμε καταλάβει, περισσότερες ομάδες εκεί στο 1-2 προσπαθούν να έχουν δύο τουλάχιστον δημιουργούς παύλα εκτελεστές. Ο ένας αναμένεται να είναι ο Λιούις και ο άλλος ανάλογα στοιχεία, αλλά λίγο διαφορετικά είναι αυτά του Άνταμ Σμιθ. Ο Αμερικανός, ο οποίος. Ναι, και αυτός ανακοινώθηκε χθες. Ναι, πες μου. Σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο, που έκανε ανατροπή η Κίμη. 16. 9 πόντους, 5 rebound, ένα κλέψιμο, 14 assist. 14. Και έχει κάνει ένα double-double στο μάτς με τον Άρη, όπου κέρδισε η Κίμη και έκανε μεγάλη ανατροπή, 11 πόντους και 11 assist. Άρα η assist ξεκάθαρα είναι στο ρεπερτόριο. Το κομμάτι των assist, ναι. Γενικά είναι ένας παίχτης που είναι αρκετά γρήγορος με την μπάλα και είναι καλός δημιουργός. Είναι αρκετά καλός δημιουργός. Θυμάμαι ότι το παιχνίδι που τον έχω δει περισσότερο ήταν ο προημιτελικός του κυπέλου, έτσι. Ή μάλλον ο ημιτελικός του κυπέλου, που εκείνη ήταν κακή συγκεκριμένο το παιχνίδι, έτσι. Όταν τέλος πάντων κάπου στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου μέχρι το τέταρτο προσπάθησε να κάνει τέλος πάντων μια ανατροπή, ήταν κυρίως γιατί ανέβηκε ο Λιούις, έτσι. Είναι λίγο στοίχημα φυσικά και για αυτόν αυτό το επίπεδο που θα είναι τώρα, γιατί υπάρχει θα παίζει και μπάσκετ του Champions League του χρόνου, αυτή τη σεζόν μάλλον, οπότε είναι λίγο το πώς θα καταφέρει να ανταποκριθεί. Νίκο, πηγαίνοντας ο Σμιθ. Από σουτ, κάτι τελευταίο για τον Λιούις, από σουτ πώς πάει, είναι αξιόπιστος, έχει αξιόπιστος. Ξέρεις τι, δεν είναι ότι είναι μόνο, ξέρω εγώ, η δημιουργία και τίποτα άλλο. Έτσι, έχει την εκτέλεση, απλά το δυνατό του κομμάτι, όπως φαίνεται και από τα νούμερά του, είναι αυτό. Η assist, η δημιουργία για τους συμπαίκτες του. Και εδώ ταιριάζει με τον Σμιθ, γιατί ο Σμιθ το δυνατό του κομμάτι είναι η εκτέλεση. Είναι ένας παίκτης που είναι σκόρερ, τελείωσε πέρσι τη χρονιά με 24 πόντους στη Ραβένα στην Α2 Ιταλίας. Ο λόγος για τον οποίο έρχεται είναι αυτός. Είναι για να βάζει πόντους. Να αποτελεί έναν πολύ σημαντικό άξονα στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Είναι ένας παίκτης που και αυτός θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το επίπεδο να βάζει τον Basketball Champions League, έτσι, αυτό βάζω μέσα. Και έχει ενδιαφέρον να τον δούμε. Δεν είναι μια περίπτωση που τώρα βρέθηκε στα κοιτάπια του ΠΑΟΚ, να το πω έτσι, και παλιότερα είχε συζητηθεί το όνομά του, ήταν Σαλόν στη Γαλλία. Τότε για διάφορους λόγους δεν είχε προχωρήσει το όλο θέμα, είχε μείνει τότε στη Σαλόν και δεν είχε έτσι προχωρήσει όλη η υπόθεση. Τα στοιχεία του, για όσους παρακολουθούσαν πέρσι την ομάδα, μοιάζουν αρκετά, βέβαια στο πιο χαμηλό επίπεδο, με έναν παίχτη που είχε έναν έτσι guard αρκετά έτσι σωματώδη, αθλητικό, που μπορούσε να απειλήσει από κοντά μακριά, τον Τζέρεμι Σέγκλιν. Βέβαια, εννοείται ότι ο Σμιθ είναι σε πιο χαμηλό επίπεδο από το συγκεκριμένο. Ναι. Γενικά πάντως αυτές οι δύο ανακοινώσεις του Λιούις και του Σμιθ, ουσιαστικά πρόκειται για δύο παίκτες που αναμένεται να έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στον ΠΑΟΚ αυτής της σεζόν, στο κομμάτι της δημιουργίας και εκτέλεσης. Ο σχεδιασμός είναι λοιπόν ο Σμιθ να είναι ο βασικός shooting guard και ο Λιούις ο βασικός point guard, Ας πούμε ναι. Αν υπάρχουν βασικοί πλέον στο μπάσκετ, ναι. Ναι, εντάξει. Γιατί είναι λίγο ουτοπία πλέον το βασικό στέγεται από τον πάγκο. Ναι. Όπως μοιράζονται οι χρόνοι πλέον, έχει αλλάξει αρκετά αυτό. Ο Σμιθ πάντως πέρσι ήταν ένα νούμερο που μου έκανε εντύπωση, πέρα από τους 24 πόντους, μέσο όρο, στη Ραβένα, στην Α2 Ιταλία, σχεδόν μαζί την εβδομάδα, έπαιζε περίπου 36 λεπτά.
Αλλά τι άλλο, εκεί ήταν Α2 Ιταλίας και με ένα μάτς την εβδομάδα, έτσι. Όχι με ταξίδια και δύο και τρία μάτς πολλές φορές στο διάστημα 6-7 ημερών. Οπότε ο ΠΑΟΚ, Νίκο, έχει κλείσει τον Νόουλς, έχει κλείσει τον Λιούις και τον Σμιθ. Τρεις στον αριθμό. Στο ρώτησα και χθες, πάμε για άλλους τρεις Αμερικανούς ή ξένους τέλος πάντων. Και θα εξαρτηθεί, ναι. Το maximum είναι εκεί. Θα δούμε αν θα είναι δύο ή τρεις. Οι ξένοι παύλα Αμερικανοί. Από χθες υπάρχει και λίγο μια αναθέρμανση της υπόθεσης του Σαρικόπουλου στη λογική ότι από την επαφή που έγινε χθες η απόσταση που είχαν οι δύο πλευρές στην αρχή της επαφής έχει μειωθεί, οπότε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και το συγκεκριμένο κομμάτι, γιατί και αυτό επηρεάζει διάφορα πράγματα. Έτσι, αν ο ΠΑΟΚ συμφωνήσει με τον Σαρικόπουλο, έχοντας αποκτήσει και τον Νόουλς, έχοντας φυσικά και τον Μαργαρίτη, στην πορεία πια θα πάει για ένα περισσότερο τεσάρι από την ξένη αγορά. Αν δεν συμφωνήσει με τον Σαρικόπουλο, η λογική λέει ότι πάει και για άλλο ξένο σέντερ και για έναν ακόμα παίχτη στο 4 πάλι ξένο πιθανότητα. Έτσι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτούνται διάφορες περιπτώσεις και από διάφορες άλλες περιπτώσεις. Να δούμε λίγο πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση του Σαρικόπουλου. Υπάρχει μια αισιοδοξία από τη χθεσινή επαφή, αλλά να δούμε αν θα υπάρξει και θετική εξέλιξη. Έτσι, γιατί όπως αντιλαμβανόμαστε, οι περισσότεροι Έλληνες παίχτες ειδικά, και ο Γιάνκοβιτς και ο Παπαντονίου και ο Σαρικόπουλος που γίνεται τώρα κουβέντα, ζητάνε εγγυήσεις. Και είναι φυσιολογικό. Καλά, εννοείται. Είναι φυσιολογικό να ζητάνε κάποιες εγγυήσεις για να υπογράψουν. Χθες τουλάχιστον στην επαφή που έγινε με τον Σαρικόπουλο, αν υπήρχε μία απόσταση σχετικά μεγάλη, χθες με τον ΠΑΟΚ λίγο να ανεβαίνει, φαίνεται να μειώνεται αυτή η απόσταση. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Νίκο, από τι χρονιά προέκυψε ο Σαρικόπουλος, αν γνωρίζει, αν έχεις εικόνα? Ο Σαρικόπουλος, κοίταξε, ήταν πέρσι στη Smoky Minsk, παίζοντας σε μια ομάδα που παίζει στη VTB League. Η VTB League είναι ένα πρωτάθλημα που είναι αρκετά υψηλού επίπεδου. Έτσι, είναι εκεί που παίζει και η ΤΣΚΑ, που παίζει και η Χίμκι, που παίζει η Ζενή. Δηλαδή, οι καλές ρωσικές ομάδες παίζουν εκεί και διάφορες ομάδες εκεί από τις πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης. Και ο Σαρικόπουλος ήταν με διπλό νούμερο. Ήταν μάλλον με διπλό αριθμό πόντων, μέσω όρο κάπου 10 ακόμα κάτι και περίπου 5,5-6 rebound. Η χρονιά ήταν καλή. Ναι. Απλά του Σαρικόπουλου το θέμα είναι το εξής, ότι αυτό το καλοκαίρι παντρεύτηκε, να το πω έτσι. Περιμένει το παιδί του. Παντρεύτηκε εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Οπότε είναι λίγο μια ιδιάζουσα περίπτωση στην οποία μπορεί να την εκμεταλλευτεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι, το προσωπικό του ζήτημα με το επαγγελματικό, δηλαδή να συνδυάσει την παραμονή στη Θεσσαλονίκη και με τα δύο. Περιμένουμε να δούμε. Γενικά ο Σαρικόπουλος, πιθανολογώ ότι αν δεν είχε αυτό το θέμα, με τη χρονιά που είχε κάνει πέρσι στη VTB, θα έβρισκε συμβόλαιο πολύ νωρίτερα μέσα στη σεζόν. Mm. Τα προσωπικά του ζητήματα, προφανώς και μέσα στο καλοκαίρι αυτά που είχε να κάνει, άφησαν λίγο πίσω το επαγγελματικό, το οποίο τρέχει τώρα. Νομίζω ότι η Smoky Minsk είχε, μάλλον διατηρεί τέλος πάντων μία οψιόν για να το ανανεώσει, αλλά μέχρι τώρα δεν την έχει ενεργοποιήσει, τέλος πάντων δεν έχει γίνει κάποια περαιτέρω κουβέντα, οπότε δύσκολα θα επιστρέψει εκεί. Και από την Ελλάδα είναι σημαντικό το ουσιαστικό ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ. Ναι. Να θέλει να μείνει στην Ελλάδα όταν περιμένει και παιδί, από το να πας στη Λιθουανία, στη Γεωργία. Το να πας το μήνυμα τώρα στη Λευκορωσία, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Εντάξει. Και εγώ θα το σκεφτόμουν διπλά και τριπλά. Ακριβώς. Εντάξει, γιατί φαντάζομαι... Αυτή είναι η υπόθεση με τον Σαρικόπουλο. Νομίζω ότι μέσα στην ημέρα θα υπάρχει κάτι από εκεί. Είτε θετικό είτε αρνητικό. Ναι. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε, όπως εξηγούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι από τη στιγμή που θα ξεκινήσει τις επαφές για το ρόστερ του, πρέπει να τελειώσει και άμεσα, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά οι Αμερικανοί να αρχίσουν να ενσωματώνονται, αυτοί που έχουν ανακοινωθεί και όσοι συμφωνήσουν τέλος πάντων, να ξεκινήσουν προπονήσεις με την ομάδα. Και εκεί που είπαμε περίπου στα Μαυροσκούφια, δηλαδή μέσα Σεπτεμβρίου, αρχές παύλα μέσα Σεπτεμβρίου, Μαυροσκούφια και στο τουρνουά στη Βουλγαρία που είναι να πάει ο ΠΑΟΚ, να έχει Φλεβαράκι σε ένα, αν όχι 100% σχηματοποιημένο ρόστερ, όσο δυνατόν περισσότερα. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Γενικά οι επαφές γίνονται και για άλλες περιπτώσεις και από την ξένη αγορά και από την ελληνική. Αλλά εκεί μιλάμε πια από την ελληνική, πέραν του Σαρικόπουλου, μιλάμε ουσιαστικά για βάθος ρόστερ. Θα δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει κάτι από εκεί. Να περιμένουμε και σήμερα κάποια μεταγραφή.
για τρίτη συνεχόμενη μέρα ή... Δεν το αποκλείω, να σου πω την αλήθεια, γιατί του Σαρικόπουλου δεν είναι πολύ μακριά πλέον. Mm-hmm. Οπότε αν βρεθεί η χρυσή τομή, δεν θα μου κάνει εντύπωση αν προκύψει έτσι η ανακοίνωση για τον Σαρικόπουλο. Και στο κομμάτι της ξένης αγοράς, ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει προσφορές σε πολλούς παίκτες. Έτσι. Ναι. Όταν λέμε αφήσει προσφορές, εννοούμε να έχει μιλήσει με την πλευρά των ατζέντιδών τους και να περιμένει απάντηση στις προσφορές. Οπότε και από εκεί μπορεί να προκύψει κάτι ακόμα και σήμερα. Μαρούσι, Πανιώνιος. Γιατί είναι αυτό που λέμε. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει πολλής χρόνος. Πρέπει να προκύψουν συμφωνίες άμεσα και οι παίκτες να μπουν με την ομάδα. Μαρούσι, Πανιώνιος, Άρης, ΑΕΚ, Προμηθέας, Πανιώνιος. Η Τσμόκη Μίνς που είπες, δεν θυμόμουν καθόλου, δεν ήξερα ότι είναι Αμερικανοθρεμένος ο Σαρικόπουλος. Ναι, σε πανεπιστήμιο στην Αμερική. Αλαμπάμα και Ohio State. Νομίζω ότι ο Σαρικόπουλος ήταν και σε μία από τις ομάδες των νέων που πήρανε... πρέπει να ήταν στην ομάδα με το παπά τότε που πήρανε χρυσό, αν δεν κάνω λάθος. Διαβάζω ότι... Το 7 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων στη Μαδρίτη. Ναι. Και το 2008 πρωταθλητής πάλι στο Ευρωπαϊκό Εφήβων που έγινε στον πύργο Ηλίας, το 8. Αυτό τότε. Η σειρά με τον παπά και με αυτούς ήταν σε εκείνη την εθνική. Το 9 πρωταθλητής Ευρώπης στη Ρόδο με την ομάδα των νέων. Mm-hmm. Και ασημένιο μετάλλιο το 2010 πάλι στο... Αυτή η φουρνιά ήταν, αυτή η φουρνιά. Στην Κροατία που έγινε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων. Τι φουρνιά που έπαιξε τότε. Εντάξει. Γενικά έχει αρκετές εικόνες ο Σαρικόπουλος. Είναι ένας παίκτης που πλέον στα 29-30 του έχει εμπειρίες και για μένα είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει με όλους τους Έλληνες παίκτες. Όλες οι ομάδες θέλουν να έχουν έναν κορμό όσο το δυνατόν πιο δυνατό ελληνικό. Να σου πω ότι δεν μπορεί δεδομένη χρονική στιγμή να έχει 6-7 Έλληνες παίκτες. Σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά σε κάθε περίπτωση αν καταφέρνεις να έχεις έναν καλό ελληνικό κορμό, έχεις μια καλή βάση, έτσι, γιατί με τους Αμερικανούς ξέρουμε τι γίνεται, οι περισσότεροι έχονται βλέποντας το σκαλοπάτι για την καριέρα τους. Επίσης πολλές φορές βλέπουμε ότι προκύπτουν και αλλαγές μέσα στη σεζόν για Αμερικανούς, οπότε όσο μπορείς να έχεις έναν ελληνικό κορμό, τόσο το καλύτερο για σένα, γιατί ουσιαστικά εκεί είναι η βάση. Αυτό πήγα να σου πω, ότι ένας παίκτης όπως ο Σαρικόπουλος, εφόσον συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, ξέρει πριν καν πατήσει το παρκέ και φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ τι θα συναντήσει όλη τη χρονιά. Δεν μιλάω στο παρκέ, τα γύρω-γύρω. Ακριβώς. Τώρα, οι Αμερικανοί αυτοί προφανώς και έχουν καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε δύσκολη περίοδο, αλλά άλλο να το προτιμάει στο μυαλό σου και άλλο να το βιώσει. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι από αυτούς να μην το αντέξουν. Ένα παράδειγμα, αν προκύψει μια στάση πληρωμών που λέει ο λόγος ένα-δύο μήνες. Ναι, όλα στο ναι. παιχνίδι είναι, αλλά οι Έλληνες παίκτες, όπως ο Σαρικόπουλος που μια ζωή έπαιζε στην Ελλάδα ως επαγγελματίας, νομίζω ότι αν πει το ναι, ξέρει και τα καλά που του δίνει ο ΠΑΟΚ, αλλά ξέρει και τις δυσκολίες που θα συναντήσει η ομάδα. Άρα είναι μια καλή συμφωνία, νομίζω. Αν προκύψει και με τον Παντονίου ή με τον Γιάνκοβιτς, θα δούμε. Με τον Παντονίου δεν νομίζω πια. Νομίζω ότι ο Παντονίου είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί από τη Λάρισα, Παύλα, Ερμία, Γιάς. Ναι. Του Γιάνκοβιτς δεν ξέρω, θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Αν και νομίζω ότι ο Γιάνκοβιτς έχει πρόταση από την ομάδα του Λιγογιάννη, τον πρώην χολαργό νυν Κολοσσό που πριν γίνει χολαργός ήταν Λιβαδιά. Τέλος πάντων, ο χολαργός Ρόδου, για να το πούμε έτσι, νομίζω ότι τον περιμένει. Αν δεν βρει κάτι άλλο από εκεί, ή τέλος πάντων στο εξωτερικό, μπορεί το χολαργό από τον Κολοσσό να έχει μια, όχι μπορεί, έχει μια καλή πρόταση οικονομικά. Και έχει και τον Λικογιάννη εκεί, με τον οποίο συνεργάστηκε πέρσι και έκανε μια πολύ καλή σεζόν στο χολαργό. Αυτό που είπες για τον Παντονίου, φαντάζομαι έχει να κάνει καθαρά με το οικονομικό, έτσι δεν είναι? Δεν πάει καθόλου το μυαλό μου. Ναι. Μάλιστα. Είναι αρκετά περισσότερα τα χρήματα που του δίνει η Λάρις. Ναι. Αρκετά περισσότερα. Και υπάρχει και Φραγκιάς εκεί, με τον οποίο ήταν πέρσι στον Πανιόνιο, ήταν καλή χρονιά. Δεν νομίζω ότι παίζει τόσο πολύ ρόλο αυτό. Παίζει το κομμάτι των χρημάτων. Αν και ας περιμένουμε να το δούμε και αυτό, γιατί ναι, πολλές φορές ξέρεις την κουβέντα που γίνονται ανάμεσα σε ομάδες, παίκτες, ατζέντες, μπορεί να αποκύψουν διάφορα ζητήματα. Τέλος πάντων. Okay. Ωραία. Θέλω λίγο να σταθώ στην παρουσία του Βιερίνια. Αυτό πήγα να σου πω για να κλείσουμε, ναι. Με αυτό θα κλείνουμε. Εντάξει, δεν αυτό το παλικάρι.
είναι σαν να, δεν ξέρω ρε φίλε, σαν να έχει βγει κανένας από την Νεάπολη από μικρός, ξέρω εγώ, λες, και είχε γονείς που πηγαίναν στα τσιμέντα της Τούμπας και τέτοια, είναι φοβερό. Και μεγάλωσε με Πρέλεβιτς και με Κόρφα και με Σάβιτς. Ναι, 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 απίστευτο. Με το που αναζητήθηκε από τους ανθρώπους της ΚΑΕ για να βοηθήσει στην καμπάνια για τα διαρκείας, νομίζω ότι με το που τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν, είπε ναι. Έτσι. Ναι. Είναι φοβερό το συγκεκριμένο και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι βοήθησε χθες και έμπρακτα με την αγορά διαρκείας και για αυτόν και για την κόρη του. Έτσι. Θα φτιάξει ένα παιχνίδι, 2-3, όποτε βολέψει, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά όποτε βολέψει ήταν εκεί, όπως το έκανε και πέρσι. Θα είναι δίπλα. Ειδικά στο δεύτερο μισό ήταν συνεχώς. Ναι, ναι. Και ο συμβολισμός της αγοράς των διαρκείας από τον Βιερίνια είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, και τα διαρκείας δεν ήταν φθηνά. Δεν είναι ότι πήρε τα γοντάρια. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό θέλω να πω. Πραγματικά η στάση του είναι αξιέπαινη. Είναι αξιέπαινη. Και ασχολείται με το τμήμα, παιδιά, πραγματικά. Αυτό είναι που τον είναι ενδιαφέρει. Που τον ενδιαφέρει. Ναι, αυτό είναι. Θα μπορούσε απλά να έρχεται, να φεύγει. Οκ, okay, ναι, ναι, ναι. Να πάρω το χειροκρότημα του κόσμου. Τον ενδιαφέρει, ρωτάει, μαθαίνει για την κατάσταση. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό γιατί δεν το έχουμε ξανασυναντήσει. Έτσι. Ναι, το, δεν να... Κάποιον, ναι, το να συμμετέχει, ναι, τέλος πάντων σε μια καμπάνια, ας πούμε, εντάξει, okay, έχει ξαναγίνει κιόλας και νομίζω είναι κάτι που συνηθίζεται, οκ. Okay. Αλλά η στήριξή του για το ενδιαφέρον του είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Κοίταξε, και από μια... ξαναλέω ότι δεν γίνεται τώρα, έτσι. Και τα ναι, προηγούμενα ναι, χρόνια ναι, το ίδιο. Μα και από μια φωτογραφία που ανέβασε η ΚΑΕ, περιμένουμε με αγωνία το βίντεο να σου πω την αλήθεια, mm-hmm, βλέπεις το πρόσωπό του, ρε παιδί μου, ότι είναι μια χαρά αυθεντική και ότι είναι εκεί, ότι βοηθάει. Δεν είναι μια στημένη φωτογραφία. Ήρθαμε εδώ δύο λεπτά να κάνουμε την υποχρέωση. Άντε, παιδιά, τραβήξτε δύο φωτογραφίες για να φύγω. Έχω και δουλειά στο σπίτι, ας πούμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι το. Εντάξει, μπράβο και στον Αντρέ. Προφανώς του αρέσει το μπάσκετ. Προφανώς θέλει να βοηθήσει και την ομάδα μπάσκετ. Καταλαβαίνει το τι γίνεται. Εντάξει, από ό,τι λέει και η ΚΑΕ, συγγνώμη, γνωρίζει και τον Φλεβαράκη. Από την κοινή θητεία του στη Γερμανία. Ναι, όντως. Αυτό είναι. Δεν το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα. Ναι. Τότε που ήταν ο Φλεβαράκης στην Μπραουνσβάικ και ο Βιερίνια στην. Στη Βόλφσμπουργκ. Ναι. Εντάξει, μακάρι το παράδειγμα του αρχηγού να φέρει κι άλλους. Δεν περισσεύει κανένας. Και, δεν... και να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο το οικονομικό που εντάξει, λογικά στεκόμαστε εκεί πάνω, και εσύ και εγώ και όλοι μας. Αλλά ο κόσμος, η ομάδα θα χρειαστεί και φυσική παρουσία του κόσμου στα παιχνίδια. Ναι, 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 συμφωνούμε. Εντάξει, τώρα που μιλάμε, χρειάζεται να είναι να τρέξει. Μια πορεία τέτοια, σε μια πορεία τέτοια που να μην χρειάζεται καλέσματα, να το πω έτσι, μέσα σε σεζόν. Ναι. Αλλά όσοι περισσότεροι στηρίζουν και οικονομικά και φυσικά με τη φυσική παρουσία, όπως λες και εσύ, τόσο το καλύτερο. Θα χρειαστεί η ομάδα την στήριξη. Δεν ξέρω αν θα είναι η καλύτερη από μία ή δύο ή τρεις ή τέσσερις ομάδες, αλλά νομίζω όπως είναι τα πράγματα τώρα, εντάξει. Μακάρι να μας διαψεύσει η ομάδα σε ένα-δύο μήνες, αλλά νομίζω κάθε μάτς στο Παλατάκι πραγματικά θα είναι ντέρμπι με την εικόνα που έχουμε τώρα, ξαναλέω. Άρα χρειάζεται ο κόσμος. Καλά, κοίταξε, να σου πω κάτι. Το κάθε μάτς στο Παλατάκι θα είναι ντέρμπι. Νομίζω ότι αυτό ισχύει και τα τελευταία χρόνια γενικότερα με το ότι έτσι όπως έχουν ανέβει ναι, οι περισσότερες ομάδες. Μετά απλά τώρα φέτος, ναι, ο ΠΑΟΚ είναι σε μια άλλη κατάσταση που. Το δυσκολεύει περισσότερο, συμφωνώ. Μετά το κακό ξεκίνημα του Ηλία Παθεοδόρου, η ομάδα άρχισε να σου βγάζει μια σιγουριά ότι από τα 10 μάτς θα πάρει τα 8, τα 9. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εύκολα, δύσκολα. Αυτά, δηλαδή πήγαινε στο Παλατάκι. Αυτές οι εποχές όμως έχουν φύγει, Σέργιο, οπότε. Εφύγανε, ελπίζουμε να ξαναγυρίσουν, αλλά μέχρι να ξαναγυρίσουν, τουλάχιστον στο ξεκίνημα, γιατί μου φαίνεται λίγο έως πολύ δύσκολο να κάνεις ομάδα 5 ή 6 Αμερικανούς ή δεν ξέρω τι άλλοι ξένοι θα έρθουν στον ΠΑΟ και 3-4 Έλληνες και 2 πισιρικάδες. Και με τον ΠΑΟΚ να έχει χάσει ήδη χρόνο και θα χάσει κι άλλο, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να κλείσει το ρόστερ αύριο. Mm-hmm, άρα θα χρειαστεί, ναι, ξέρω εγώ, μία εβδομάδα ακόμα. Mm-hmm. 10 μέρες, δεν ξέρω ακριβώς. Εντάξει, ναι, ανάλογα, ναι. Άρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να κερδίσει και το χρόνο και να φτιάξει και ομάδα και να παρουσιαστεί έτοιμος σε ένα απαιτητικό ξεκίνημα. Η ομάδα, αν όλα πάνε καλά, έτσι, και δημιουργηθεί το ρόστερ τέλος πάντων δυνατό συντομότερα, ουσιαστικά θα μοντάρεται μέσα από το παιχνίδι, γιατί αυτό το καταλαβαίνουμε. Άμα ξεκινάει η χρονιά τέλη Σεπτεμβρίου, εδώ το ίδιο γινόταν ουσιαστικά και τα προηγούμενα χρόνια που μπορεί και η ομάδα να ήταν μαζί από τέλη Ιουλίου, έτσι. Δηλαδή στην προετοιμασία να ξεκινούσε και περισσότερο να ήταν εκεί. Ναι, γιατί όταν μιλάμε για τόσα καινούργια πρόσωπα, το να βρουν χημεία μεταξύ τους και όλα αυτά, χρειάζεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως
σε αυτές τις περιπτώσεις το έργο χρονικό διάστημα δουλεύεται μέσα από τα παιχνίδια. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, το ξεκίνημα και το καθαρά αγωνιστικό, το να έχει ο ΠΑΟΚ 2 και 3 παιχνίδια την εβδομάδα δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Είναι και θα χρειαστούν νίκες. Νομίζω θα τον βοηθήσει. Και θα χρειαστούν και νίκες στο ξεκίνημα για να πάρουν και ψυχολογία οι νέοι παίκτες. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς είναι να ξεκινάς με 2-3 συνεχόμενες ήττες και αλλιώς είναι να πάρεις 2 νίκες συνεχόμενες, να ρέει η ψυχολογία σου και να έχεις μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Θα τα δούμε στην πορεία. Yeah. Ευχαριστούμε Νίκο. Οτιδήποτε μεταγραφή στο ΠΑΟΚ 24 και τα λέμε και αύριο. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Νίκος Μοσχοβίδης. Πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε μια συνέντευξη. Ελπίζουμε ο καλεσμένος μας να έχει τελειώσει το σημαντικό ραντεβού που είχε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε, ελπίζουμε, μια καλή συνέντευξη. Λίγο ακόμα χρόνο έχουμε, Στέργιο. 20 λεπτάκια. Τα τελευταία και τυχερά που δίνουμε εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Κυριακή στις 7, FM κενό, ονοματεπώνυμο, στο 5-45-26 θα κάνουμε την κλήρωση σε 17 λεπτά από τώρα, αγαπητοί. Θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε, βεβαιώνω. Λοιπόν, να πω λίγο για το φίλο των 9-22. Ναι. Sorry, δεν είδα το μήνυμά του, τώρα μου ήρθε. Αν μπορούσα να ρωτήσω τον Νίκο για το αν υπάρχει θέμα με το Χάρη Γιαννόπουλο. Θα το ρωτήσω αύριο, φίλε. Δική μου παράληψη, αλλά τώρα μου ήρθε το μήνυμα. Τώρα το Γιαννόπουλος πέσα στην ΑΕΚ, νομίζω. Αν θυμάμαι καλά, ήταν στην ΑΕΚ. Λοιπόν. Αν δεν κάνω λάθος. Έχεις δει ότι υπάρχει, Στέργιο, ανακοίνωση της Ξάνθης. Σουηδία, αγάπη. Για τον επίπεδο. Ολυμπιακό. Επίπεδο. Το έχεις δει. Το είδανε. Αισθάνεσαι κάπως εντυπωσιασμένος, κάτι. Όχι. Θα θέλαμε να σας χαρούμε για την πρόκριση. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχετε πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη και όλα αυτά. Είναι γνωστό το ελληνικό πρωτάθλημα και το ήθος που υπάρχει μεταξύ των ομάδων. Είχαμε ξαναδεί να βγαίνει η ανακοίνωση από μια ομάδα και να εύχεται καλή επιτυχία σε άλλες ομάδες. Αλλά μετά από πρόκριση να βγαίνει μια ομάδα και να λέει συγχαρητήρια και είμαστε σίγουροι για την πορεία σας στο Champions League και όλα αυτά. Okay. Δεν θυμάμαι εγώ να ξαναγίνει, αλλά okay, έγινε και αυτό. Όχι, τώρα από την άλλη. Θυμάμαι ότι έχει ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει. Ναι. Από την άλλη, υπάρχει κλίση για το Λιμνιό και για το Γαϊτανίδη. Για την Εθνική K21, λέγαμε και χθες ότι σιγά σιγά μαζεύονται οι κλήσεις. Είναι μέσα και ο Λιμνιός και ο Γαϊτανίδης από πλευράς σε ΠΑΟΚ. Από ό,τι βλέπω κάποιος άλλος από ΠΑΟΚ δεν είναι. Όχι, αυτοί οι δύο είναι. Οπότε και αυτοί από εβδομάδα φεύγουν κανονικά. Και ο Μπαλογιάννης που αγωνίζεται δανεικός είναι μέσα. Θα το δούμε και από τους υπόλοιπους που είναι δανεικοί. Και ο Τσιγκάρας είναι μέσα. Αυτοί. Α, και ο Σιαμπάνης. Πρώην. Τι τον είπε ο Σιαμπάνης, είναι φίλος σου. Φίλος μου, Σιαμπάνης, δύσκολο, αλλά οκ. Okay. τον είπα γιατί παλιά ήταν στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Όπως ήταν και άλλοι, ήταν και αυτός. Λοιπόν, είπαμε περιμένουμε το βίντεο της ΚΑΕ, τουλάχιστον εγώ το περιμένω με τον Αντρέ Βιερίνη να πρωταγωνιστεί. Εντάξει, θα έχει νομίζω το ενδιαφέρον του. Υπάρχει και θέμα στο ΠΑΟΚ 24 με βίντεο. Να πω το κλισέ αυτό, αγάπη, για να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιότεροι. Όχι, μην το πεις. Δεν σου αρέσει. Όχι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τρεις φορές στην ευρωπαϊκή ιστορία του, αγάπη, κλήθηκε να ανατρέψει στην Τούμπα ένα σκορ, μια ήττα με 0-1. Πολλές φορές έχει χάσει το πρώτο μάτς εκτός έδρας. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει, αγάπη, όταν δίνεις πάρα πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια και δεν παίζεις μια φορά στα 10 χρόνια. Αλλά τρεις φορές κλήθηκε να γυρίσει μια ήττα με 1-0. Mm-hmm. Και τρεις φορές έγινε αυτό στο κύπελο UEFA, μετέπειτα Europa League. Την πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, γιατί απέναντί του είχε την Νάπολη, του Μαραντόνα, του Καρέκα, του Αλεμάο. 1-0 με πέναλτι ιτήθηκε ο ΠΑΟΚ στο Σαν Πάολο. Ο Καρέκα έκανε στο 17 το 0-1, ουσιαστικά μείωσε τις ελπίδες του ΠΑΟΚ. Ο Σκαρτάδος στο 65 ισοφάρισε 1-1, ο ΠΑΟΚ πίεσε. Έχασε ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να ανατρέψει το σκορ. Εντάξει, έχει μείνει στην ιστορία η δήλωση του Μαραντόνα. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια, αλλά δεν έχω δει τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Αναφερόμενο στην ατμόσφαιρα της Τούμπας. Περίπου 45, ίσως και περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ γέμισαν την Τούμπα τρεις ώρες πριν τη σέντρα. Πραγματικά ιστορικό παιχνίδι που όσοι ήταν μέσα. Εγώ δεν ήμουν. Το 88. Όσοι ήταν μέσα, πραγματικά νομίζω το θυμούνται ακόμα και τώρα. Με πάρα πολλές λεπτομέρειες. Τη δεύτερη φορά που ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να τρέψει μία ήττα με ένα 0 ήταν το 2000. Ιτήθηκε στο Φρίουλι από την Ουντινέζε με ένα 0 στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Όπως ακριβώς έγινε και στην Πρατισλάβα την περασμένη εβδομάδα. Ρεβάνση Τούμπα, κατάμεστη. Πρωτοπόρος τότε η Ουντινέζε.
Ο Ντούσαν Μπάγκεβιτς είχε την πολύ καλή ιδέα να περάσει στο 64 τον Πατρίσιο Κάμς, έναν πολύ καλό Αργεντίνο, επιτελικό μέσο που τελικά έφυγε γιατί είχε μείνει απλήρωτος από τον Γιώργο Μπαντατούδη. Στο 74 ο Κάμς ισοφαρίζει το σκορ του πρώτου αγώνα. Το μάτς πάει στην παράταση. Νέα κεφαλιά του Κάμς λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης. 2-0, 3-0 στο, λίγο αργότερα από τον Νίκο Φρούσο. Και ο ΠΑΟΚ πέρασε στον επόμενο γύρο του κυπέλου ΟΦΑ. Και η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ κλήθηκε να τρέψει μία ήττα με 1-0 ήταν τώρα ψηλοπρόσφατα. Πριν από 5 χρόνια, 28 Αυγούστου του 2014. Θα το θυμάσαι το μάτς αγάπη. 1-0 ο ΠΑΟΚ έχασε στη Ζήμπρου. Και με γκολ του Φακούντο Περέρα στο 45, του Αθανασιάδη, του Μάξ στο 79 και του Μάρτιν στο 84, ο ΠΑΟΚ κέρδισε εύκολα με 4-0. Μακάρι η σημερινή βραδιά να αποδειχθεί τόσο εύκολη όσο και εκείνη τον Αύγουστο του 2014, ακριβώς πριν από 5 χρόνια, αλλά και να μην αποδειχθεί εύκολη, σημασία έχει ο ΠΑΟΚ να πάρει την πρόκριση. Εγώ δεν θα πω να μην πάει το μάτς στην παράταση. Ας πάει όπου θέλει, αρκεί ο ΠΑΟΚ να προκριθεί. Καλό θα είναι βέβαια να το κάνει ο ΠΑΟΚ από την κανονική διάρκεια, αλλά αν δεν μπορείς να το κάνει και το κάνει στην παράταση, δεν χάλασε ο κόσμος. Σημασία έχει ο ΠΑΟΚ να δώσει το παρόν στην αυριανή κλήρωση, νομίζω. Αύριο δεν είναι. Για το Champions League του Europa League. Champions League είναι σήμερα τελικά. Σήμερα είναι. Είναι σήμερα σε 7. Μέσα από το Cosmote Sports υπάρχει ζωντανά. Και λογικά αύριο είναι το Europa League το μεσημέρι. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία πώς θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ θέση στο παραπάνω group δυναμικότητας. Νομίζω δεν έχει νόημα. Ας περάσει ο ΠΑΟΚ με το καλό και εδώ θα είμαστε από το βράδυ ακόμα. Θα υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο ΠΑΟΚ 24 από ποια θέση θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ την παρουσία του στους ομίλους. Το να λέμε εκ των προτέρων τι και πώς και ο ΠΑΟΚ να μην περάσει, χτύπα ξύλο. Δεν έχει και νόημα. Ας περάσει ο ΠΑΟΚ το εμπόδιο των Σλοβάκων, που εγώ ξαναλέω χρειάζονται τη μέγιστη προσοχή. Ναι, δεν είναι ούτε Άγιαξ, δεν είναι ούτε Σάλκε, ούτε Μπεφίκα, ούτε Σέλτικ, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι όμως μια ομάδα που θα βγει στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να πετύχει ένα γκολ για να δυσκολέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό το έργο του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι δεν θέλει καμία χαλάρωση. Ακόμα και αν με το καλό ΠΑΟΚ φτάσει σε ένα σκορ 2-0. Είτε νωρίς, είτε λίγο πιο αργά, θα πρέπει πάλι να είναι 200% προσεκτικός, γιατί ένα γκολ των Σλοβάκων φέρνει πάλι την κατάσταση τούμπα. Χαλάρωση ας υπάρξει μετά το 4-0 στο 90. Μόνο τότε. Αν ο ΠΑΟΚ δεν αποκτήσει το προβάδισμα που θέλει, 3-4 γκολ, δεν πρέπει να χαλαρώσει καθόλου. Δεν είναι τόσο άμπαλη η παίκτη της Σλόβαν. Καταλαβαίνω εγώ την αισιοδοξία για μια νίκη 2-0, 3-0, 4-0, αλλά δεν είναι τόσο άμπαλοι οι Σλοβάκοι. Δεν έχουν την ποιότητα του ΠΑΟΚ, ούτε η αμυντική τους, ούτε η μέση τους, ούτε η επιθετική τους, όμως έχουν και αυτή την ποιότητά τους, έχουν κάποιες παραστάσεις από ευρωπαϊκούς αγώνες, με ομάδες βέβαια πολύ μικρότερες δυναμικότητας από ότι ο ΠΑΟΚ, αλλά σίγουρα δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να τους υποτιμήσει ή να χαλαρώσει ούτε μισό δευτερόλεπτο. Είτε αφορά σετ παιχνίδι, είτε αφορά κάποια αντεπίθεση, είτε αφορά κάποια στημένη μπάλα για τη Σλόβαν. Και αυτό που έλεγε και ο Σταύρος νωρίτερα, καλό θα είναι η Τούμπα να είναι στο παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Πρέπει οι παίκτες της Σλόβαν να νιώσουν μια πίεση που δεν έχουν νιώσει ποτέ στην καριέρα τους. Οι περισσότεροι εξ αυτών. Θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε συνδυασμό και με την υψηλή θερμοκρασία. Αφήσαν στην Σλοβακία αγάπη με το θερμόμετρο να είναι περίπου στους 20 βαθμούς. Χθες έλεγαν ότι βασικά μας ρωτούσαν τι θερμοκρασία περιμένουμε για σήμερα το βράδυ και όταν τους το λέγαμε μας έλεγαν ότι είναι 15 βαθμούς κάτω. Ναι. Εκεί. Δηλαδή, εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θα τους επηρεάσει, δεν ξέρω αν επηρεάζει όντως ή όχι. Δεν μπορεί να τους επηρεάσει, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό που να τα χάσουν μόνο από τη ζέστη. Ναι, δεν νομίζω ότι μένει σε αυτό δηλαδή. Πρέπει να τα χάσουν οι Σλοβάκοι από τον κόσμο και κυρίως από την ομάδα. Εκεί πρέπει να τα χάσουν. Αλλά σίγουρα όταν αφήνεις τη χώρα σου με 20 βαθμούς και δεν θα λέω ότι έχει και ιδιαίτερη υγρασία η Βρατισλάβα και έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη, το θερμόμετρο θα είναι, ξέρω εγώ, 32, 33. Με τα τωρινά δεδομένα, ναι, τόσο θα είναι το βράδυ. Βάλε και την υγρασία 50%, 60%, δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ ειδικό στην υγρασία. Η κατάσταση είναι δύσκολη εκ των πραγμάτων.
και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν είναι εύκολο να παίζεις. Το είδαμε και στο μάτς με τον Άγιαξ. Δεν είναι εύκολο να παίζεις με 32 βαθμούς, 33 βράδυ και μικρασία. Αλλά σίγουρα, αν έχουν μία φορά πρόβλημα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, οι της Φλόμαν θα έχουν τρεις. Υπάρχει και ένα μήνυμα του Μαουρίσιο σήμερα το πρωί. Ναι, σωστό. Ένα μήνυμα στον κόσμο, ένα ευχαριστώ για τα μηνύματα που δέχεται και αυτός μέσα στο social media. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τη θετική σας ενέργεια. Έρχομαι βήμα-βήμα, ανέφερε ο Βραζιλιάνος. Ο οποίος η αλήθεια είναι ότι επειδή επικεντρωνόμαστε στο Βέρμπλουμ που επιστρέφει και στο Βιερίνια που ξέρουμε ότι είναι μπροστά κανένα μήνα περίπου από το αρχικό πλάνο, ο Μαουρίσιο έχει μείνει και λίγο στο περιθώριο γιατί ακολουθεί το δικό του θέμα, το δικό του πρόγραμμα και το δικό του αγώνα. Αλλά πάει και αυτός καλά. Θα είναι ο δεύτερος νομίζω που θα επιστρέψει μετά το Βέρμπλουμ και μετά ο Βιερίνια. Και έστειλε έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξία σε όλους. Ο Μαουρίσιο που μετά το πρώτο διάστημα που ήταν δύσκολο σίγουρα, μετά νομίζω και εμείς που τον βλέπαμε στο τέλος της σεζόν και στην προετοιμασία και γενικότερα ήταν έτσι σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά το συνειδητοποίησε και μετά το πάλεψε πολύ. Και το περιμένουμε σίγουρα και αυτόν. Παίζει ρόλο και η ιδιοσυγκρασία και η ψυχοσύνδεση του ποδοσφαιριστή, αλλά παίζει ρόλο και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, η στήριξη από τους συμπαίκτες, η στήριξη από την ΠΑΕ. Τι μέσα σου δίνει για να ξεπεράσει τον τραυματισμό. Αυτό σίγουρα. Δεν έχουν όλες οι ομάδες τα ίδια μέσα από θεραπείας και θεραπείας γενικότερα. Και φυσικά βοηθάει νομίζω αγάπη να παίρνεις συνεχώς μηνύματα από τον κόσμο συμπαράστασης. Ναι. Αισθάνεται όπως βεζίζεις ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες μάλλον φίλοι του ΠΑΟΚ, που περιμένουν με αγωνία την επιστροφή του Βραζιλιάνου γιατί όντως είναι ένας κομβικός ποδοσφαιριστής. Του ΠΑΟΚ. Και χθες το βράδυ υπήρχε και η ομιλία του Ιβάν Σαββίδη ναι. στην ομάδα, στο Μακεδονία Παλάς, όπου βρίσκεται εκεί από χθες το απόγευμα ο Μπέλ Φερέρα και οι παίκτες του. Εκεί είναι και ο Ιβάν Σαββίδης. Χθες το βράδυ ο Γιώργος Σαββίδης ανέβασε μια φωτογραφία από την αίθουσα εκεί στο Μακεδονία Παλάς, όπου τους μιλούσε ο πατέρας του. Νομίζω και σήμερα αυτός θα τους υποδεχτεί στο γήπεδο κανονικά, πριν τη συνάντηση με τον Αυγενάκη. Και είναι μαζί τους αυτό το διήμερο για ακόμη μια φορά. Νομίζω ότι φάνηκε σε μεγάλο βαθμό χθες και από όσα είπε ο Φερέρα και από όσα είπε ο Βαρέλα και γενικότερα από όλους ότι αν μη τι άλλο έχουν συνειδητοποιήσει τι σημαίνει το σημερινό παιχνίδι για όλους τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μετά και την χθεσινή συνάντηση το βράδυ με τον Ιβάν Σαββίδη ένα παραπάνω έχουν αντιληφθεί στο 100% ότι περιθώρια για οτιδήποτε δεν υπάρχουν σήμερα. Ένας είναι ο στόχος, ξεκάθαρος. Αυτό τους μετέφερε και ο ίδιος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, σε επίπεδο συγκέντρωσης θα πρέπει να είναι όλοι στο 100%. 150% μάλλον σήμερα. Ναι. Ξαναλέω, η Σλόβαν υπολείπεται σε ποιότητα και εμπειρία και δυναμική. Okay. Υπάρχει όμως υψηλό κίνητρο. Πρόκειται για μια ομάδα που τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει παίξει στους ομίλους. Είναι η πρώτη φορά που φτάνει ένα βήμα πριν μπει στους ομίλους του Europa League. Συνήθως σταματούσε ή στο δεύτερο γύρο ή στον τρίτο προκριματικό γύρο. Πρόκειται λοιπόν για μια ομάδα με υψηλό κίνητρο, με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία, με συνεχόμενες νίκες σε Σλοβακία και Europa League, με ένα σκορ πολύ υπούλο για την ομάδα που καλείται να το ανατρέψει, το 1-0, και με την άνεση που τους προσφέρει το γεγονός ότι με ένα γκολ η Σλόβαν βάζει δύσκολα τον ΠΑΟΚ. Ασφαλώς και καταλαβαίνουν και οι Σλοβάκοι ότι η αποστολή τους είναι δύσκολη. Νομίζω ότι δεν είπε ο Κόζακ το ότι ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα απλά για να το πει. Όχι, μα γιατί το εξήγησε. Πολλές ομάδες συνηθίζουν να πετάνε τον μπαλάκι στον αντίπαλο. Νομίζω ότι ξέρει και ο Κόζακ ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Εντάξει, δεν σημαίνει αυτό όμως ότι η Σλόβαν θα παίξει με πολύ αμυντικούς προσανατολισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Νομίζω ότι οι Σλοβάκοι είναι προετοιμασμένοι. Τουλάχιστον έτσι νομίζουν ψυχολογικά να μην χάσουν τον έλεγχο και την ψυχραιμία τους ακόμα και αν το σκορ γίνει 2-0. Ναι, και επίσης αυτό. Θεωρητικά, φαίνεται, τώρα στην πράξη αυτό μπορεί. Φαίνεται και αυτό που είπε ο Αμπένα, ας πούμε. Γιατί όταν σου λέει ο Αμπένα ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι στην καριέρα μου, καταλαβαίνεις ότι για αυτούς είναι μια ευκαιρία που τους παρουσιάζεται και θα το δουν με διαφορετική οπτική από ό,τι βλέπει ο ΠΑΟΚ. Γιατί εντάξει, αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ δεν μπορείς να πεις ότι είναι ευκαιρία να μπει στο μήλο του Europa League. Είναι κάτι που το έχει κάνει, θα το ξανακάνει. Το θέμα είναι ότι είναι σαν υποχρέωση το να μπει. Για την Σλόβαν όμως είναι ένα παιχνίδι
που μπορεί να τη δώσει την ευκαιρία να παίξει στους ομίλους και για πολλούς παίκτες που είναι εκεί θα είναι και η πρώτη φορά. Αυτό που έλεγε πριν και ο Σταύρος, ότι είναι παίκτες που δεν έχουν παραστάσει σε αυτό το επίπεδο. Καλώς νομίζω κακώς. Για τη Σλόβαν αυτό που διακυβεύεται είναι το ίδιο με αυτό που υπήρχε για τον ΠΑΟΚ στα μάτια με τον Άγιαξ. Δηλαδή το... είναι το ταβάνι τους οι όμιλοι του Europa League. Είναι. Μα είναι κάτι μεγάλο. Σούπερ επιτυχία να είναι η Σλόβαν στους ομίλους του Europa League για 6 μάτς και να έχουν και το πρωτάθλημά τους για να το κατακτήσουν πιθανότατα. Είναι, γιατί όταν λένε αυτοί ότι. Η Ζήλινα μόνο δείχνει κανεί να του απειλήσει, αλλά νομίζω ναι, ότι η Σλόβαν δεν υπάρχει καν ανταγωνισμό στο πρωτάθλημα, είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Να αποκλειστούν αγάπη, να έχουν περισσότερο χρόνο. Δεν μας αφορά, ναι, ό,τι και να κάνει η Σλόβαν, okay. Το θέμα εντάξει. Είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει τη δουλειά του σήμερα, να παρουσιαστεί σοβαρός, να έχει το μυαλό του μόνο στο παιχνίδι και σε τίποτα άλλο. Εγώ προσωπικά σε αγωνιστικό κομμάτι τον ΠΑΟΚ δεν το φοβάμαι σήμερα. Το θέμα είναι το πνευματικό. Αν θα υπάρχει ηρεμία, ψυχραιμία. Και οτιδήποτε και να γίνει, αν θα μπορεί να αντιδράσει. Αυτό που είπε και ο Αμπέλ Φερέιρα, ότι αν δεχτούμε γκολ, ξέρουμε να βάλουμε 3. Ναι. Έτσι είναι. Αυτή είναι η λογική και έτσι θα κατέβει η ομάδα το βράδυ στην Τούμπα. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Θα κάνουμε λες την κλήρωση. Παραπέντε είναι. Πόσα νούμερα θες. Περίμενε να κάνουμε μια τελευταία ανανέωση, μην αφήσουμε κάποιον απ' έξω. Λοιπόν, θέλω αγάπη. 5 νούμερα, μισό γιατί κάνει ανανέωση, από το 1 μέχρι το 23. 1. Λοιπόν, Χρήστος Δημητριάδης, το κινητό σε 9.35. 7. 7. Ελευθεριάδης Ιορδάνης, το κινητό σε 7.04. 11. 11. Ιωαννίδου Μαρία, το κινητό σε 008. 16. Καραφιλίδης Χρήστος, το κινητό σε 721. Και ακόμα 20. Ένα. Και 20. Και Παπαδόπουλος Ιάκωβος, το κινητό σε 187. Παπαδόπουλος Ιάκωβος, Καραφιλίδης Χρήστος, Ιωαννίδου Μαρία, Ελευθεριάδης Ιορδάνης και Χρήστος Δημητριάδης, οι 5 που θα ενημερωθείτε τώρα στα επόμενα λεπτά από τη Μαριλής. Σχετικά με το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήρια που κερδίσατε για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Πανιώνιος Κυριακή στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Λοιπόν, το ραντεβού μας, το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο ανανεώνεται για αύριο το μεσημέρι λίγο μετά τις 12, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Από νωρίς το απόγευμα, από τις 5, θα είμαστε όλοι εκεί, όλο το team του ΠΑΟΚ 24, στο γήπεδο της Τούμπας και θα σας μεταφέρουμε οτιδήποτε συμβεί πριν, μετά, κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ελπίζουμε η βραδιά να εξελιχθεί όπως θέλει ο ΠΑΟΚ και όπως μπορεί ο ΠΑΟΚ να πετύχει, δηλαδή να ανατρέψει αυτό το 1-0 που μόνος ουσιαστικά έβγαλε τα μάτια του στην Πρατισλάβα. Έχει την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ τώρα να διορθώσει αυτή την παρατυπία και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του διαδρομή. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Μένετε στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης και στη συνέχεια ο Γιώργος Ζαγόρας θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 5. Αυτά από εμάς, καλό μεσημέρι.